Καλησπέρα στα κατεχόμενα. Εν αναμονή είμαστε των εξελίξεων. Δεν ξέρω αν μάθατε, ας πούμε, ότι είπε ο Διώτης, δεν ξέρω τι έγινε εκεί πέρα, διάφορα περίεργα στη Βουλή, εκεί στην Ακριτική, και θέλουν να καλέσουν τώρα Βενιζέλο, Παπαδρέου, Παπακοσταντίνου κλπ. Όλα αυτά τα καλά παιδιά. Τέλος πάντων, να αρχίσει, παιδί μου, να ξετυλίγεται το κουβάρι, ας πούμε. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί τώρα ο διάβολος να δικάσει τον διάβολο, δεν ξέρω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις απ' την άλλη. Μπορεί καμιά φορά και οι διάβολοι μεταξύ τους να έχουν διάφορα θέματα και να αλληλοφαγωθούν. Παίζουν όλα αυτά, παίζουν. Λοιπόν, έχουμε παρέα εδώ στο στούντιο σήμερα, αλλά επειδή έχουμε ένα θέμα με το, ξέρω, κάτι καλώδια εδώ, κάτι γίνεται, ας πούμε, πριν σας παρουσιάσω τους φίλους που είναι σήμερα εδώ κοντά, θα μας βάλουμε εντελώς να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, να φτιάξουμε εδώ το καλώδιο, γιατί μας κάνουν πόλεμο, δεν ξέρω ποιοι, ας πούμε, από το εφερικό πεδίο, και επανερχόμεθα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε παρέα σήμερα. Είναι εδώ ο Μάικ. Καλησπέρα σε όλους. Και ο Κώστας ο Καντάς. Καντάς, τι δυσμάτω. Σωστό, θα κολλήσουμε τώρα. Εντάξει, ο Καντάς. Οκ, θα τσακωθούμε τώρα. Εγώ έτσι ξέρω, φίλε, αφού ξέρει γιατί. Γιατί έχουμε μπλέξει με αυτό το αγκρίκλι.
γράφεται όλοι στα Greeklish και άντε να καταλάβει ο άλλος που είναι ο τόνος. Λοιπόν, άντε να τελειώνουμε και άλλη ιστορία αυτή τώρα με τα Greeklish, ας πούμε. Εγώ έχω κάνει το άλλο τώρα, ξέρεις τι κάνω. Σε μερικούς γράφω, ας πούμε, με ελληνικούς χαρακτήρες στα αγγλικά. Δηλαδή, how are you, αλλά στα ελληνικά. Μπερδεγουέι. Ναι, μπερδεγουέι. Δηλαδή, μας έχουν τρελάνει, ας πούμε. Α, βλέπεις τι προβλήματα γίνονται. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει την περασμένη Παρασκευή που ήταν εδώ, πότε Τετάρτη είχες έρθει, πότε είχες έρθει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία κάποια στιγμή. Και είχε έρθει ο Μάικα εδώ και μας είπε την περιπέτειά του εκεί πέρα με τα μάτια. Έχει μια αγάπη με τα μάτια, δεν ξέρω, πάει, τα αγαπάει, δεν ξέρω τι κάνει εκεί πέρα. Τελειώσαμε. Εγώ φοβήθηκα σήμερα πάλι γιατί είδα ότι άργησες, μήπως είχες πάλι περιπέτειες. Όχι, βλέξαμε στην κίνηση. Εντάξει. Σαν άνθρωποι κι εμείς. Ωραία. Και λοιπόν, μου είχε πει ότι θέλει να έρθει τις Παρασκευές να μας λέει γαλαξιακά νέα. Τώρα τι εννοεί, θα μας τα πει ο ίδιος, δεν ξέρω εγώ. Ναι, για γαλαξιακά νέα. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία πολλοί κόσμοι μπορεί να μην τα γνωρίζει. Και σύντομα πολλοί θα βγουν και στις τηλεοράσεις και στα λοιπά. Και στα λοιπά. Ωραία, άντε να δούμε. Στην πραγματικότητα, βέβαια, επειδή παρακολουθώ διάφορες αναρτήσεις που κάνεις και τέτοια, και εσύ με τα τρισδιάστατα ασχολείσαι. Δηλαδή βάζεις συνέχεια για τον Παπαδρέου. Ναι, πρέπει για να γιωνόμαστε λίγο, γιατί άμα είμαστε πολύ με τα. Αλλά τα βλέπεις με άλλη λογική εσύ. Ναι. Δηλαδή, okay, πώς τη βλέπεις αυτή την ιστορία με την Κύπρο, πώς τη βλέπεις αυτή την ιστορία. Ωραία, με να πούμε λίγο στους φίλους ακροατές και ακροάτριες τι έχει συμβεί, έτσι να, κάνουμε, να συνοψίσουμε λίγο. Αυτό που έγινε με την Κύπρο, που ξαφνικά είχαν πει όχι ότι δεν θα βγει και ο Αναστασιάδης και είπε ότι δεν θα συμβαστούμε και τέλος πάντων δεν θα υπογράψουμε κανένα μνημόνιο. Και τελικά αλλάξανε τα πράγματα για κύψη λόγους. Ωραία. Τώρα. Το ενδιαφέρον, δηλαδή, έμοιαζε σαν την Ελλάδα, σε μικρογραφία, έτσι, ξεπούλημα τελείως. Το ενδιαφέρον τώρα είναι που βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου και σήκωσε βέτο. Πώς, πήγε δικαστικά και απαγόρευσε, βρήκε τέλος πάντων πάτημα, ώστε να απαγορεύσει την πώληση των μετοχών της Κύπρου. Οπότε αυτό αμέσως έχει φέρει την Τρόικα σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, που λέμε. Οπότε αυτό είναι το θετικό. Εγώ έχω μια αίσθηση πάντως, να σου πω, ότι αυτοί κάναν το εξής. Επειδή ξέρανε ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει επανάσταση στην Ευρώπη, ναι, από όλο τον Νότο, ναι, ναι, θέλανε να βρούνε μια μικρή οικονομία η οποία να μην τους είναι μεγάλο βάρος. Μπορεί, για να το δοκιμάσουν. Να την τζακίσουν, ναι, και να φοβηθούν οι άλλοι. Και δεν το κάνανε με εμάς αυτό. Χρειαζόταν κι άλλοι. Δεν τους έπαιρνε και πολύ. Δεν τους έπαιρνε και πολύ. Απλά είμαστε εμείς ηλίθιοι και λέγαμε ναι σε όλα. Εμείς θα μπορούσαμε κάποιοι να τους έχουμε τσακίσει, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων, άμα έξω από τον Παπαδρέου τώρα, τι να τσακίσει. Τέλος πάντων, αυτή είμαστε πολύ μικρή οικονομία. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για 5 δις, ας πούμε, τρίχες κατσαρές δηλαδή. 5 δις, φαντάσου ότι για αυτούς είναι κάτι τίποτα που κάνουν σε μια ανακεφαλή μια τράπεζα. Τίποτα, ρε παιδί μου, ούτε που. Αλλά αυτό έφερε τρόμο στους υπόλοιπους. Να τώρα βγαίνουν τα παπαγαλάκια όλα ο Άδωνης εκεί διάφοροι και λένε: είδατε ότι εμείς σας σώσαμε, που είπαμε ναι και είχαμε. Ναι, όχι άλλο σώσιμο. Φάνηκε για το σώσιμο, δεν χρειαζόμαστε. Ναι, μας σώσαν πολλές φορές. Λοιπόν, και παίζουν ένα παιχνίδι τέτοιο. Ωραία. Οπότε, αυτό με την Κύπρο, έτσι. Τώρα, το θετικό της υπόθεσης, δεν ξέρω αν ακούσατε από τα νέα που κυκλοφορούν τα λοιπά, ότι βγήκε πάλι λίστα στην Κύπρο σαν τη δική μας τη Λαγκάρντ. Πολλές λύσεις υπάρχουν. Ναι, με διάφορα δάνεια που σβηστήκαν από πολύ συγκεκριμένα άτομα και μεγάλα ποσά, έτσι. Εμένα αυτό μου κάνει λίγο πάει δικαστικά το θέμα και θα αρχίσει να μπαίνει κόσμος βραχιολάκια και. Του κακού με τη δικαιοσύνη είναι ότι είναι τυφλή. Δηλαδή έχει μια τάση, δηλαδή άμα χρωστάς 100 ευρώ σε βρίσκει, παιδί μου, γιατί παίζει την τυφλόμεγα και όπ, έπιασα. Ναι, και κάτι το άλλο. Θέμα μόνο 100 ευρώ δεν ήταν. Δεν του πιάνει, α πούμε. Οπότε και στην Κύπρο, ακόμα πέρα από το συσσαγωγικά κακό που έγινε, που ήρθαν οι άνθρωποι, μείνανε τόσες μέρες χωρίς τρόφιμα, χωρίς δεν ξέρω λεφτά, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Έχει αρχίσει πλέον. Το καλό βέβαια είναι ότι ξύπνησε ο πληθυσμός. Δηλαδή αντιλήφθηκε μια νυχτή που λένε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά εδώ. Το οποίο η Ελλάδα ακόμα δεν έχει σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, υπάρχει αυτή η θεωρία που λέει ότι όλη αυτή η πίεση που ασκείται στην ουσία βοηθάει στο να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε αυτό ότι είμαστε κοιμισμένοι πριν. Φερόμασταν και τέλος πάντων κοιμόμασταν. Και δεν είναι απλά ότι τους έπιασε πανικός, γιατί είδατε όταν ανοίξαν οι τράπεζες, ενώ περιμέναν όλοι και καλά ότι θα είναι σαν τα πρόβατα και θα ορμάνε και το ένα και το άλλο. Καμία σχέση. Πολιτισμένα όλοι πήραν τα λεφτά τους κτλ. Ναι, είχαν πάει και όλα τα δίκτυα εκεί, κάτι Άγγλοι, ναι, κάτι αυτοί και περιμέναν να δουν αίμα, ας πούμε. Ναι, θέλανε αίμα, τους αποκοτεύσαν. Α, το άλλο το φοβερό που έγινε είναι το εξής. Ότι δεν ξέρω, το είδες που πήγε ένα αεροπλάνο που μετέφερε 5 δις. Ναι. Εδώ τώρα παίζεται μεγάλη λαμογιά, ναι, γιατί πώς γίνεται μια οικονομία που σου λέει ο άλλος ότι έχω 18, ξέρω πόσα δις, πόσο είναι το ρυθμό, ναι, ακριβώς, σε ρευστό. Οκ, okay, χρωστάω, αλλά έχω αυτά τα ρευστά. Ξαφνικά να μην έχει τίποτα και να πρέπει να πάνε 5 δις ρευστό για να κινηθεί. Ναι, δηλαδή γιατί, κάποια λαμογιά έγινε. Εξαφανιστήκαν οι χρήματα. Ήταν γνωστό αυτό ότι τις ημέρες των διαπραγματεύσεων φύγαν από λογαριασμούς, από πολλούς λογαριασμούς, μεγάλα ποσά. Γίνανε, γίνονται πολλά.
Παρ' όλα αυτά, εστιάζουμε στα θετικά. Ότι ο κόσμος σε ένα βαθμό αφυπνίστηκε. Ότι κάτι δεν είναι όλα μέλη γάλα, όπως θα έπρεπε να είναι. Τώρα, αυτό που γίνεται, που βγήκαν κάποια έτσι, νέα περίεργα, ότι κόσμος έχουν σβηστεί δάνεια κτλ. Δηλαδή, ρίχνεται φως στην όλη υπόθεση. Βγαίνει αλήθεια στην επιφάνεια ότι έγινε και στην Ελλάδα. Σε πολύ μεγάλη τροχή. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Ναι. Επειδή είπαμε ότι σήμερα έχει έρθει εσύ που είσαι γαλαξιακών και δεν είσαι γήινο. Όλοι γαλαξιακοί είμαστε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τα πράγματα από άλλη οπτική δηλαδή. Τέλεια. Έτσι, οκ. Θα πω κάτι, ας πούμε. Όλοι έχουν ακούσει, ξέρεις, την εποχή του υδροχώου. Ναι. Όλοι έχουν ακούσει γι' αυτό. Λοιπόν, για τους πιο μοιημένους το καταλάβουν. Οι πιο αμύητοι, ας το ακούσουν και ο καθένας του πιέσει από χθες. Τα 12 ζώδια, δηλαδή, τους ότι είναι ο ουρανός, έτσι, ναι, όπως η γη κινείται. Λοιπόν, συμβολίζουν τους 12 άθρους του Ηρακλή. Okay, ο Ηρακλής. Α, μην πούμε σήμερα ότι ήταν ο Ηρακλής και όλα αυτά, αλλά τόσο πρώτον έχει να κάνει με αυτό που θα λέγαμε την εξέλιξη της ψυχής. Mm-hmm. Όταν μπαίνουμε λοιπόν στον υδροχό, που είναι ο 11ος άθλος του Ηρακλή, τι ακριβώς είναι ο 11ος άθλος του Ηρακλή, είναι που καθάρισε τον κόπρο του Αυγέα που λέγαμε. Ναι. Δηλαδή ήταν όλο αυτό το σκατό, συγγνώμη για την έκφραση, που είχε μαζευτεί αυτή η βρώμα, το η μπόχα. Σκοτάδι, ναι. Αυτό που έχουμε κι εμείς που φτιάξαμε, έτσι, και πρέπει να καθαριστεί. Λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνουμε σαν κοινωνία, μάλλον καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί να γίνει βέβαια όταν υπηρετείς αυτούς που θέλουν να παραμείνει αυτή η μπόχα και αυτή η βρώμα. Λοιπόν, οπότε μην αγχώνεστε. Το να καθαρίσει κανείς όλη αυτή την μπόχα που μαζεύτηκε εδώ και αιώνες δεν είναι και πάρα πολύ απλό πράγμα. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε. Είναι καλό το ότι ο κόσμος το συνειδητοποιεί ότι υπάρχει πράγμα να καθαριστεί. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο πλανήτης ήταν ένας μεγάλος σκουπιδότοπος και από θέμα ενεργειών και από θέμα υλικών σκουπιδιών, το οποίο καλώς ή κακώς όλοι πρέπει να συμβάλλουμε, ο καθένας το λιθαράκι του, και να το αλλάξουμε. Το άλλο δεν ξέρω αν το άκουσες, που ένας πρώην υπουργός του Πασόκ ήταν το Κογλύφος. Ναι. Υπουργός παιδείας, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Πώς το λέγανε το όνομά του, ρε Σιμενέλη, δεν θυμάμαι, Αθανά κάτι, δεν ναι, ναι. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Βγαίνουν πολλά να πράγματα, και όνοματα βγαίνουν από πολλά πράγματα στην. Πρόσεχε, υπουργός παιδείας, ναι, ήταν το Κογλύφος. Εν τω μεταξύ, κοίταξε εδώ τι γίνεται. Λέει ο άλλος, α, ο Τάδε έκανε κάτι. Μα δεν χρειάζεται. Και ο άλλος που δεν έχει βγει ακόμα κάτι, έχει κάνει. Ναι. Όταν έχεις παίξει το παιχνίδι σε αυτό το σύστημα μέσα, δηλαδή όλοι αυτοί που πηγαίνανε σε αυτό το σύστημα, πηγαίνανε για αυτόν τον λόγο. Δεν πήγαινε κανένας για κάτι άλλο. Είναι βρώμικοι όλοι. Δεν χρειάζεται να μάθουμε ο ένας και ο άλλος. Ξέρουμε, όλοι είναι έτσι. Ναι. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε. Το μαθαίνει και ο κόσμος, νομίζω. Λοιπόν, φοβερά πράγματα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, by the way, Κώστα, γιατί δεν μιλάς εσύ? Δεν μιλάς, το έχεις αυτό το τέτοιο. Πες κάτι, πώς τα βλέπεις εσύ όλα αυτά? Όπως τα βλέπει και ο περισσότερος κόσμος. Θετικά. Αυτό ακριβώς. Εγώ προσπαθώ να εστιαστώ σε θετική σκέψη και αυτό πιστεύω ότι θα επικρατήσει κιόλας και στο τέλος. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν, όπως τα... Αργά ή γρήγορα. Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι καλό. Θα υποφέρουμε βέβαια, αλλά... Άμα δεν πιάσεις πάτο, δεν γίνεται να... Ας πω, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε κάποιοι δάσκαλοι, ας πούμε κάποιοι μοιημένοι, ας πούμε κάποιοι που έχουν πάει δύο βήματα πιο μπροστά από το μέσο άνθρωπο, που βγήκαν λίγο από τη μάζα, ξέρω εγώ, οι οποίοι λένε ότι μέχρι το 17 είναι τα χρόνια της μεγάλης θλίψης. Δηλαδή είναι αυτό που καταραίουν τα πάντα. Μας πονάει αυτό, γιατί όπως και το κάνουμε, είχαμε μάθει σε ένα σύστημα. Ναι. Ηλίθιο, κακό, γελίο, μας βασάνιζε, μας έκανε, αλλά αυτό μάθαμε. Και πάντα ο άνθρωπος φοβάται το καινούριο. Δεν το ξέρει. Όλοι αυτοί που είχαν μάθει με τις τράπεζες, με τα δάνεια, με τα αυτά, το είναι σε ένα τρόμο. Ο άλλος που πίστευε ότι η μόνη αξία στη ζωή είναι το χρήμα, ας πούμε, είναι σε ένα τρόμο. Το παίρνουν πίσω τώρα. Δεν έχει. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένας καθαρισμός αυτό που γίνεται. Θα πάρει κάποια χρόνια δηλαδή. Μην περιμένουμε θαύματα, θα πατηθεί ένα κουμπί. Σίγουρα δεν θα αλλάξουν όλα μέσα στη μία νύχτα. Γιατί πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας. Δηλαδή το πιο δύσκολο πράγμα. Να αλλάξουμε εμείς. Και ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε. Η σκέψη μας. Ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν. Πες μας κανένα γαλαξιακό νέο τώρα. Έχεις να μας πεις γαλαξία κανένα. Λοιπόν, οπότε κλείσαμε λιγάκι με τα γήινα και το διάστατα, δεν ξέρω τι. Καλά, δεν κλείσαμε. Κλείσαμε. Ναι, δώσαμε τόσο μία περίληψη του τι γίνεται στον κόσμο. Στην Ελλάδα, Κύπρο κτλ. Συμβαίνουν μεγάλες αλλαγές στην πλανήτη. Εντάξει. Και αυτό που λέγαμε και για συλλήψεις, όντως έχουν συλληφθεί άτομα και όπως βλέπετε. Πρόκειται να συλληφθούν και πολλά ακόμα, αλλά για διάφορους λόγους. Δεν τα λέει το Μέγκα αυτά. Όχι, ακόμα δεν τα λέει το Μέγκα και δυστυχώς δεν τα λέει κανένα κανάλι. Αλλά μπορούμε να τα βρούμε. Δηλαδή έχουν συλληφθεί πολλοί τραπεζίτες σε όλο τον κόσμο.
Ναι, εννοείται. Αλλά τώρα αυτό που γίνεται πλέον με, το, με τους τέσσερις που ανέφερες εσύ προηγουμένως, Χρήστο, θα βγει και στην τηλεόραση. Δεν γίνεται πλέον να μείνει κάτω από την επιφάνεια. Πάντως εχθές δεν μίλησε κανένας. Να πούνε τι. Δεν. Ήταν σαν τον Παπακοσταντίνο, παιδί μου. Όταν βγήκε ο Παπακοσταντίνο, είχε κάνει τη λαμογιά. Ήταν η Χριστούγεννα τότε. Και ο καημένος, ο Καψής, ο Πρεσβυτέρης, αυτοί όλοι εκεί οι τρέμοι είχαν πάει στο κάτω. Γιατί ξεπίστευαν τα σύννεφα. Ναι. Που μάθανε τι ωραία, δεν μπορούσαν. Δεν το πιστεύανε ποτέ αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί ο Παπακοσταντίνο να κάνει λαμογιές. Οπότε αυτό είναι το καλό. Ότι γενικώς ο μέσος άνθρωπος, ο κάθε πολίτης, όλοι εμείς δηλαδή, μαθαίνουμε πλέον τι γινόταν τόσα χρόνια επί της ουσίας όμως, έτσι. Και στο βάρος πιανού. Και για να το πω και πιο χοντρά, τι υπηρετούσαμε τόσα χρόνια. Τι υπηρετούσαμε, την αγνία μας κυρίως, χωρίς να το θέλουμε. Ήμασταν και εμείς μέρος του συστήματος. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν η αγνία. Μπορεί κάποιοι να ήταν η αγνία. Δηλαδή κάποιοι... Μπορεί κάποιοι να. Κοιτάξτε, όταν ο άλλος, ας πούμε, δουλεύει σε μια εφορία. Ναι. Παράδειγμα, έτσι έχει ορκιστεί να υπηρετεί τον πολίτη. Ναι. Και αντί να κάνει αυτό συνειδητά, έτσι, έπαιρνε μίζες, έπαιρνε αυτό. Καταλαβαίνετε να σου πω τώρα. Και μιλάμε τώρα για τύπους που ο μισθός του ήταν, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ και έχουν 10 βίλες ο καθένας. Ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτή ήταν εν αγνία. Ξέρανε πάρα πολύ κάτι υπηρετούν. Είχαν δεχθεί ότι, οκ, ρε παιδί μου, ο πολιτικός μου προϊστάμενος παίρνει πολύ περισσότερα γιατί είναι υπουργός, δεν ξέρω τι. Αλλά, οκ, αφού μου αφήνει και εμένα να κλέβω μερικά, όλα καλά και τον ψηφίζω και τον υπηρετώ και ξέρεις. Καταλάβες. Λοιπόν, συμβιβάζονταν ο κόσμος. Και ακόμα λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δεν έχει τελειώσει. Εγώ βλέπω να γίνεται μεγάλη αλλαγή. Μεγάλη αλλαγή γίνεται, αλλά όχι ότι έχει φτάσει ακόμα εκεί πέρα που θα έφερνε, ας πούμε, τη μεγάλη αλλαγή. Είναι, ξεκινάει και νοστιβάδα, που λέμε. Δηλαδή και πρόκειται να πάρει. Έχει μπει το νερό στο αυλάκι. Ναι, πρόκειται να κάνει μεγάλο μπαμ. Άντε, μακάρι, αυτό το μπαμ περιμένουμε όλοι. Ναι, γίνεται πάντως. Αυτά είναι τα καλά νέα. Θα γίνει. Ότι συμβαίνουν αλλαγές, ανοίξτε τα μάτια σας, ενημερωθείτε εκτός της τηλεόρασης, γιατί η τηλεόραση δεν είναι ενημέρωση. Συζητήστε με κόσμο, ενημερώστε τον κόσμο να ξέρουν και οι άλλοι τι συμβαίνει, και όχι μόνο εσείς. Αυτό είναι το σημαντικότερο, εντάξει. Δηλαδή, μοιραστείτε τις πληροφορίες που μαθαίνετε και που γνωρίζετε. Γιατί όπως σας χαροποιούν εσάς και σας δίνουν δύναμη, έτσι πιθανότητα θα εμψυχώσουν και άλλο κόσμο. Και αυτό είναι το ουσιαστικό, ότι πρέπει ψυχικά να είμαστε υγιείς και να είμαστε καθαροί. Και αυτή μας η ενέργεια είναι που θα βοηθήσει όλη τη γη να προχωρήσει και αντίστοιχα όλο τον κόσμο. Στα διαγαλαξιακά νέα τώρα. Αυτές οι τρεις ημέρες, 28, 29 και 30, είναι πολύ σημαντικές ενεργειακά. Δηλαδή, ουσιαστικά, σαν να λέμε, αναβαθμίζεται πάλι ο πλανήτης και όλος ο κόσμος που βρίσκεται πάνω. Είχαμε την Παρσέλινο τώρα. Ναι, όλα αυτά μαζί συμπίπτουν. Δεν είναι τυχαία. Κάναμε και κάποιους διαλογισμούς ομαδικούς, ο καθένας από το χώρο του βέβαια. Δηλαδή, ενώσαμε τις δυνάμεις μας, να το πούμε έτσι, τις ενέργειές μας, για να επιφέρουμε την αλλαγή στα παραπάνω πεδία, εθερικά κτλ. Αστρικά και εγώ δεν ξέρω τι. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Ναι. Τώρα ακούνε διάφοροι και ναι, κάποιοι καταλαβαίνουν, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Τι σημαίνει εθερικό πεδίο? Ωραία. Σου λέει ο άλλος, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ το λογαριασμό δεν ήθελα να πληρώσω. Ναι, σωστό αυτό. Ότι ο κόσμος που αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, με τις πέντε αισθήσεις μας, δεν είναι το μοναδικό κόσμος που υπάρχει. Δηλαδή, όταν κοιμόμαστε, να το πούμε πιο απλά ελληνικά, φεύγει η ψυχή μας ή το αστρικό μας σώμα, ή πείτε το όπως σας αρέσει, από το φυσικό μας σώμα, εντάξει, και μεταφέρεται σε άλλες διαστάσεις. Τέταρτη. Ναι, αυτό που λέμε όνειρα εμείς, τέταρτη, πέμπτη, όποια είναι. Αυτό που λέμε όνειρα είναι όλα εμπειρίες τα οποία βιώνουμε σε άλλες καταστάσεις της ύπαρξης, δηλαδή σε άλλες σφαίρες, σε άλλους κόσμους. Κοινώς το βιώνει κάθε άνθρωπος αυτό, δεν είναι κάτι καινούργιο για κανέναν. Απλώς δεν το γνωρίζουν ίσως. Το ονομάζει ο κόσμος ύπνο ή όνειρα και εγώ δεν ξέρω τι. Είναι μετάβαση τη συνειδητότητα σε άλλη σφαίρα τη ύπαρξη. Κάτι που για εμάς με τους γίνους γίνεται πολύ λίγο. Δηλαδή, έχουμε λίγο μια πληροφορία που ξαναγυρίζουμε εδώ. Δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Ναι, γιατί υπάρχει απόκρυψη της αλήθειας. Και όταν τα πάντα γύρω σου δείχνουν προς μια κατεύθυνση και υπάρχουν άλλες 10 κατευθύνσεις, αναγκαστικά κι εσύ, αν δεν το ψάξεις πολύ από μόνος σου και αν δεν προσπαθήσεις, θα κοιτάξεις και εσύ μόνο προς το ίδιο σημείο. Γι' αυτό εγώ πιστεύω. Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει να. Ωραία, λένε λοιπόν κάποιοι ότι πρώτα τα πράγματα γίνονται στο εθερικό πεδίο και μετά προβάλλονται στο φυσικό πεδίο. Ναι, αυτό ουσιαστικά είναι σαν να δημιουργεί το σκελετός κάποιου γεγονότος ή μιας κατάστασης σιγά-σιγά, εντάξει. Και όσο παίρνει ενέργεια και τροφοδοτείται, παίρνει σάρκα και οστά. Μέχρι τη στιγμή που εκδηλώνεται στο φυσικό πεδίο. Ισχύει αυτό. Όταν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι, μάλιστα από ό,τι ξέρω, υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες ώστε να συνδέονται όλοι. Δηλαδή, μπορεί εσύ να είσαι στην Ελλάδα, άλλος να είσαι στην Αμερική, άλλος να είσαι στην Κύπρο. Στο... Ναι. Αλλά ξέρεις την ώρα ναι. Και έτσι γίνεται το μαδικό. Άρα και πιο δυνατό. Το κάνουμε αυτό, ναι. Δηλαδή, διαλογιζόμαστε ουσιαστικά άτομα από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από την Ελλάδα, σε συγκεκριμένες ώρες. Με αποτέλεσμα να ενώνονται οι ενέργειές μας, το φως μας, το πούμε έτσι. Και να βοηθάει να πραγματοποιούνται πιο γρήγορα οι αλλαγές σε αυτά τα πεδία.
Ωραία. Ο διαλογισμός έχουμε ξαναβάλει παλιότερα βιντεάκι. Είναι πολύ απλό να γίνει. Θα βάλω και λίγο σε λίγο στα παιδιά πώς να διαλογιστεί κανείς. Γενικώς είναι κάτι που σε λίγο καιρό όλοι θα κάνουν. Είναι η γυμναστική της ψυχής. Αυτό πώς γυμνάζεται ο Κώστας, ας πούμε, και κάνει βάρκη το γυμναστήριο και το ένα και το άλλο. Το ίδιο πράγμα για την ψυχή. Πνευματική άσκηση. Πνευματική άσκηση, ναι. Ωραία. Για πες μας λοιπόν τι γίνεται τώρα στα εθερικά πεδία και τι θα περιμένουμε να εκδηλωθεί στο φυσικό πεδίο. Για τους άπιστους. Ναι, για τους άπιστους. Όλες αυτές οι αλλαγές που λέμε ότι που θα γίνουν συλλήψεις, αλλαγή του οικονομικού συστήματος, που θα υπάρχουν αποκαλύψεις για τους εξωγήινους κτλ. Όλα αυτά, σε αυτά τα ανώτερα πεδία, ας το πούμε έτσι, έχουν ήδη δημιουργηθεί. Γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει χρόνος, υπάρχει η στιγμή. Είναι το άχρονο. Το τώρα, ναι, το άχρονο. Πολύ ωραία. Αυτό που γίνεται λοιπόν τώρα είναι σιγά σιγά αυτά τα ήδη πραγματοποιημένα γεγονότα, τέλος πάντων, σιγά σιγά εμφανίζονται στο φυσικό πεδίο. Αυτό, ας πούμε, για την αποκάλυψη των εξωγήινων θα ξεκινήσει από τις χοντρικά τις 22 και μετά. Το έχουμε πει και για το ντοκιμαντέρ. Ναι, αλλά κάπου διάβαζα, χθες νομίζω το διάβαζα, ναι, ότι 27-22 θυμάμαι Απριλίου γίνεται μια κάτι σαν σύσκεψη, κάτι σαν στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον, που εκεί θα ανακοινωθεί. 27 Απριλίου, 27 Απριλίου με 2 Μαΐου. Με 2 Μαΐου κάποιο, ναι, κάτι, είναι, κάποιο το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Είναι ένα γεγονός, τέλος πάντων, μια συνάντηση ανθρώπων και ατόμων του Κογκρέσου, δηλαδή επίσημους ανθρώπους και της κυβέρνησης κτλ. Όπου θα γίνει γνωστό πλέον στον κόσμο ότι κοιτάξτε, δεν είμαστε μόνοι μας και για κάποιο λόγο αυτό τόσο καιρό το αποκρύπτατε από τους ανθρώπους. Όπως και να έχει, πλέον ο κόσμος θα το μάθει και απαιτεί να ξέρει την αλήθεια. Οπότε είναι μια πολύ καλή αρχή για αυτές τις αλλαγές που λέμε να πάρουν σάρκα και ωστά και στο φυσικό πεδίο. Πιστεύεις ότι θα ανακοινωθεί τότε, 27 Απριλίου? Δεν θα ανακοινωθεί καλησπέρα, δεν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν κτλ. Αλλά όταν γίνεται ένα τέτοιο γεγονός, υπάρχει κάλυψη από πόσα δίκτυα, βγουν βίντεο κτλ. Πλέον δεν μπορείς να το κρατήσεις. Είναι σαν μια χύτρα που κράζει. Είναι σαν ένα πρώτο βήμα, λες. Ναι, ένα πολύ μεγάλο βήμα όμως, γιατί πρώτα βήματα ήδη έχουν γίνει. Ας πούμε, θα σας βάλω βιντεάκι μετά που έδειξε το CNN χτες. Μίλησε με κάποιον ιστορικό, τέλος πάντων, του FBI και αναφέρανε για το ότι αυτό το έγγραφο που έλεγε για τα UFO κτλ. Ότι είναι το πρώτο σε επισκεψιμότητα. Αυτό πλέον κάτι δείχνει ότι ο κόσμος θέλει. Αποχαρακτηρίστηκε από το top secret, ας πούμε, έγγραφο και κυκλοφόρησε. Ναι, κυκλοφορούσε στο site του FBI εδώ και καιρό. Απλώς τώρα βγαίνει στις ειδήσεις πλέον ότι τι είναι αυτό το έγγραφο και κατά πόσο στέκει, κατά πόσο δεν στέκει. Βγαίνει στην τηλεόραση και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να σου πω, πες μας λίγο τι λέει αυτό το έγγραφο. Αυτό το έγγραφο λέει, ναι, αναφέρει για κάποιο σκάφη που είχαν βρεθεί. Εντάξει, τρία, νομίζω. Τα περιέγραφαν και όλα. Τα περιέγραφαν πώς ήταν, ότι ήταν μεταλλικά με κάποιο, ας το πούμε, θόλο στην επιφάνεια κτλ. Με το πλήρωμά τους επίσης που ήταν γύρω στο ένα μέτρο, κάποια άτομα με φόρμα μεταλλική ύφανση, τέλος πάντων, έτσι φαινόταν. Αυτό είναι από το 1950, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή είναι πολλά χρόνια. Πριν κάποια χρόνια βγήκε στη σελίδα του FBI που έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Μπορούμε να το βάλουμε να το διαβάσουν και. Το έχει να το βάλουμε. Ναι, το έχω βεβαίως. Ωραία, κάτσε. Μας βάλει κάνα τραγουδάκι ο Μενέλος και για βάλει τα πάνω να τα δούμε αυτά. Εννοείται, εννοείται. Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Οι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει.
Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω απ' τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποιες λέξεις μέσα σου σαπίζουν και δεν θέλουν να βγουν. Ποια ελπίδα σου οδηγεί στη δυο γλυκιά από τα πάθη. Ποια θλίψη σε κλωτσάει πιο μακριά από παντού. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποιοι κάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησα κρεμμένο λιψό. Ποιοι δαίμονες φωτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποιες λέξεις μέσα σου σαπίζουν και δεν θέλουν να βγουν. Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά απ' τα πάθη. Ποια θλίψη σε κλωτσάει πιο μακριά από παντού. Πες μου ποιο φόβο σε νίκησε πάλι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ με το φίλο μας τον Μάικ και τον Κώστα. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω εδώ, ο Μάικ έχει έναν υπολογιστή εκεί πέρα, ανεβάζει βιντεάκια, κάνει. Τι έχει ανεβάσει εσύ, Μάικ, να ξέρουν τα παιδιά που... Λοιπόν, το πρώτο βίντεο που έβαλα είναι το βιντεάκι που έδειξε χθες το CNN, που αναφέρει για το κείμενο αυτό που είχε βρεθεί στο FBI, τέλος πάντων, που είναι πρώτο σε επισκεψιμότητα, πριν από εγκληματικές πράξεις που έχουν γίνει κτλ. Και που πλέον έχει αρχίσει και παίρνει διαστάσεις το όλο θέμα με το θέμα των εξωγήνων. Το δεύτερο βιντεάκι είναι ένα τραγούδι, Beam Me Up λέγεται, κοινώς ότι... πώς λέγεται το Beam Me Up, πώς μεταφράζεται τραγούδι. Ανέβασέ με. Ανέβασέ με, ναι, ενώντας το σκάφος, έτσι είναι το γνωστό το Beam Me Up Scotty του Star Trek. Ότι ανέβασέ με στο σκάφος, διακτίνησέ με. Ναι. Αυτό είναι το δεύτερο που έχει έτσι πολύ ωραία μουσική και δείχνει, ας πούμε, σαν να γίνεται η αποκάλυψη. Στον κόσμο να έρχονται σκάφη και να βάζουν μουσικές και τέτοια και ο κόσμος σιγά σιγά να αφυπνίζεται και να καταλαβαίνει και να συνειδητοποιεί την ενότητα μεταξύ του. Και το τρίτο είναι πάλι σε εκπομπή στην τηλεόραση που βγήκε στρατιωτικός, ένα
Να αποστρατεί, όπως λέω, δεν θυμάμαι. Ναι. Τέλος πάντων, όχι. Πρώην στρατηγός, ο οποίος ανέφερε και η γυναίκα του επίσης ότι συνεργαζόταν με εξωγήνους. Δηλαδή, όλα αυτά που γίνονται τελευταίο καιρό είναι κάτι περισσότερο από ενθουσιώδη. Για μένα τουλάχιστον έτσι τα βλέπω, ότι αρχίζει και ξεκινάει μια κατάσταση. Και μεταδόθηκε σε διάφορα δίκτυα, στο AOL, στο Yahoo και σε αυτά. Αυτά για αρχή. Περιμένουμε, είπαμε, στις 22 να γίνει το βίντεο, το ντοκιμαντέρ, το Sirius. Πρώτο ο Θεός, θα το μεταφράσουμε κιόλας, να το δουν και οι Έλληνες και να ξυπνήσουμε όλοι μαζί. Ναι, αφού έχεις πει, θα το παίξουμε εδώ. Ναι, θα το παίξουμε σίγουρα. Απλώς πρέπει να μεταφραστεί πρώτα ναι. με υποτίτλους, για να το καταλαβαίνουν και τα παιδιά που δεν γνωρίζουν αγγλικά. Αυτό ποιος το έχει κάνει το ντοκιμαντέρ? Το Sirius. Ναι. Μου διαφεύγει το όνομά του, θα βάλω το link. Ναι. Θυμάστε το λίγο, δεν το θυμάμαι. Τι είναι, παιδί αυτό, αυτό. Ασχολείται με τα UFO και τα λοιπά πολύ καιρό. Ερευνητής. Ναι, ερευνητής, πολύ ωραία. Αλλά μόνος που το έχει κάνει αυτό ή... Όχι, είναι ολόκληρο τίμα από πίσω το που το στήριξε και οι άνθρωποι που του κάνανε δωρεές για να προχωρήσει το εγχείρημα. Δηλαδή δεν είναι ότι είχε δική του εταιρεία κινηματογράφηση ή κάτι τέτοιο. Απλά θέλησε με κάποιο τρόπο να το φέρει στο φως της δημοσιότητας. Και με τη βοήθεια του κόσμου και της χρηματικής υποστήριξης και όλα και το ένα και το άλλο, έγινε, πλέον είναι γεγονός αυτό και θα προβληθεί στην Αμερική. Το οποίο ξέρεις, ας πούμε, τι περιέχει μέσα. Δηλαδή το έχει... έχουμε δείξει, το δείξαμε την προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε δείξει ένα βιντεάκι, ας πούμε. Ναι, από αυτό. Το τρέιλερ. Απλά αν έχεις ψάξει και έχεις βρει τι περίπου περιέχει. Δηλαδή, μιλάνε άνθρωποι που είχαν έρθει σε επαφή. Μιλάνε διάφοροι. Μιλάνε επιστήμονες πρώτα απ' όλα, εντάξει, που κάνουν πειράματα με μηχανήματα πολύ μεγάλης αξίας. Δηλαδή, δεν είναι ότι βάζει το νηστέριο άλλο και ανοίγει το εξωγεινάκι και κάτι βλέπει. Τα πάντα είναι τεκμηριωμένα όλα επιστημονικά. Είναι σίγουρα ερευνητές. Δεν ξέρω αν έχει άτομα της κυβέρνησης να μιλάνε κάτι τέτοιο, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως, το βέβαιο είναι ότι θα κάνει πολύ μεγάλη θράψη, γιατί αυτά τα πράγματα τόσα χρόνια κρατούνταν στην. Καλά, μόνο αυτά, όλα και πέρα. Ναι, και όποιος πήγαινε να μιλήσει για αυτά τα θέματα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρισκόταν απαγχωνημένος ή δεν ξέρω και εγώ τι, αυτοκτονημένος. Πείτε το πώς σας αρέσει. Ωραία, για πάμε παρακάτω τώρα. Τι άλλο μας έχεις? Λοιπόν, τι άλλο σας έχω? Κάτι για τους αεροψεκασμούς. Ναι, κάτι για τους αεροψεκασμούς, ένα βιντεάκι που μου είπε και ο Κώστας. Κάτσε, μίλησε ο Κώστας, περίμενε, αυτό είναι. Ναι, για πες μας, ρε Κώστα, λίγο. Να βάλω εγώ το βιντεάκι. Πες, Κώστα, όταν είχατε κάνει τη διαμαρτυρία αυτή για τους αεροψεκασμούς. Γίνονται συνέχεια κατά καιρούς. Υπάρχουν και ομάδες και στο Facebook, αξιόλογα άτομα, τα οποία αγωνίζονται για αυτά τα θέματα. Την άλλη φορά είχαμε μαζευτεί γύρω στα 50 άτομα στο Σύνταγμα. Ναι. Και είχε έρθει και ένας καθηγητής του Ινστιτούτου του Δημόκρητου. Ναι. Ήθελα να πω. Από το Δημόκρητο. Υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη, κάτι? Όχι, τίποτα. Για κανένα λόγο. Κάποια βιντεάκια μόνο που γύρισαν κάποια παιδιά από εκεί, ανέβηκαν στο YouTube και στη σελίδα της κίνησης αυτής που γίνεται στο Facebook που ενημερώνουν τον κόσμο. Να. Και είχε μιλήσει, μοιράσαμε κάποια φυλάδια, έγινε. Φωνάζαμε εκεί με τις δεντούκες, κάτι έγινε. Μιας και το λες αυτό, έχετε ασχοληθεί καθόλου με λέει ότι ψεκάζουν και κάτι περίεργα, πώς τα λένε, μέλατρον, πώς τα λένε, κάτι νεοτεχνολογία. Ναι. Το οποίο μπαίνουν λέει μέσα σου και κάνουν διάφορα περίεργα. Ναι, ο Θεός και η ψυχή του τι ψεκάζουν. Μόργκελουνς, ναι. Και είναι λέει κάτι αρρώστιες που δημιουργούνται και κάτι τέτοιο. Έβαλε στα παιδιά ένα βιντεάκι από. Ήταν ο πρώην. Στο βίντεο που αναφέρεται ότι ήταν οι αεροψεκασμοί και τα λοιπά, βρέθηκε αυτοκτονημένος επίσης. Ναι, ο πρώην αρχηγός του FBI, δεν ήταν δηλαδή τυχαίο άτομο, δεν ήταν ότι εγώ βγήκα και έλεγα ότι μας ψεκάζουν. Και ο άνθρωπος βρέθηκε μαζί με όλη την οικογένεια μία μέρα. Τυχαία. Όλος τυχαίος, ναι, αυτό είναι πρέπει να το τονίσουμε. Όλος τυχαίος, βρέθηκε μία σφαίρα στο κεφάλι και αυτός και τα παιδιά του και ο σκύλος του ακόμα. Τυχαίο ήταν, μωρέ, κάποιος κλέφτης. Και εγώ αυτό νομίζω και ο Κώστας αυτό μου είπε τέλος πάντων. Ναι, τυχαίο ήταν αυτό, δεν ήταν. Προς Θεού, τα γίνονται αυτά τα πράγματα, μην τρελαθούμε. Και θυμάμαι και χαρακτηριστικά μια εκπομπή που είχαν κάνει στην τηλεόραση που είχαν θέμα τους αεροψεκασμούς. Ο Παπαδάκης ήταν, θα σας το βάλω το βίντεο γιατί πρέπει να το έχω. Που προσπαθούσαν να το διακομωδήσουν το θέμα και να κάνουν τα άτομα που ασχολούνται και που το ψάχνουν να τα κάνουν να νιώσουν το λιγότερο ηλίθιοι. Δηλαδή το γελιοποιήσανε σε βαθμό που πραγματικά και να ξέρεις την αλήθεια, νιώθεις άβολα
με το να θες να το υποστηρίξεις. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είχε βγει στις εφημερίδες τότε, είχε γίνει γενικότερα, υπήρξε. Ναι, ρε παιδί μου, είναι γνωστό. Δεν ξέρω, Παπαδάκη, δεν πρέπει να ναι, το είχαν. Θα σα το βάλω το παιδί, θα το βρω να σα το βάλω μισό λεπτάκι. Άλλο που λέει τον καιρό, Χαζοβιόλης αυτός. Ποιος? Πώς το λένε, την σαν μοντέλο που βγαίνει, νομίζει ότι λέει τον καιρό σαν μοντέλο. Ξέρω, εγώ μπορεί να είναι διάφορο. Είναι μετεωρολόγος ο άνθρωπος, αλλά... Ναι, μωρέ, κοίταξε να δεις, όταν πληρώνεσαι, έχεις τελειώσει, δεν είσαι ελεύθερος. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Γι' αυτό σε πληρώνουν. Αυτή είναι η μεγάλη εφεύρεση. Το χρήμα είναι μεγάλη εφεύρεση. Αυτό λέγαμε πάντως με τον Κώστα, επειδή συζητάγαμε στο διάλειμμα κατά πόσο ένα άτομο ή μια ομάδα μπορεί να φέρει την αλλαγή. Και μου λέει και με τους αεροπλοκάσμους που πήγαμε, τι έγινε. Του λέω, μην το λες ότι επειδή δεν το δείξαν στην τηλεόραση κάτι τέτοιο, δεν πάει να πει ότι δεν άλλαξε κάτι ή ότι ο κόσμος δεν ενημερώθηκε ή ότι σε συλλογικό επίπεδο δεν επιφέρατε αλλαγή, εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό, έστω και ένας είναι, έστω και 10 άτομα να είναι, να επιδιώκουν όταν πιστεύουν ότι κάτι είναι σημαντικό και ότι είναι αλήθεια, να προσπαθούν να το υποστηρίξουν με κάθε τρόπο. Και αν θέλει κάποιος, ας πούμε, αυτό έλεγα στο Χρήστο και στον Κώστα, λέω να πηγαίναμε στο Σύνταγμα, να ζητάγαμε από την κυβέρνηση, όσα άτομα ήμασταν, δεν ξέρω τι, να μας πούν την αλήθεια για το θέμα των εξωγήνων. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις γνωρίζουν. Καλά, εγώ για την συγκεκριμένη δεν νομίζω ότι ξέρει και πολλά. Όλοι ξέρουν. Δεν ξέρω πώς εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ποιος ξέρει, ποιος δεν ξέρει. Πάντως από αυτά που διαβάζουμε, όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου γνωρίζουν την ύπαρξη και τι γίνεται. Εγώ νομίζω ότι οι ίδιοι είναι εξωγήνοι αυτοί, είναι ούφο. Αλλά με την έννοια του ούφο. Αν αρέσει τι φάτσε. Δεν είναι ρε παιδί μου, ούφο. Εγώ ικανός είμαι να κατέβω με κανένα ντουντούγκαν να ζητάω. Αλλά άλλο να σε ένα και άλλο να σε δέκα. Να σου πω κάτι. Ας μας πούνε πρώτα ποιοι φάγανε τα λεφτά. Και εντάξει, αυτό μετά... βγαίνει στην επιφάνεια. Είπαμε σιγά σιγά θα βγουν όλα. Στην αρχή ποιος έφαγε τα λεφτά, μετά ποιος έφαγε την πάτη. Δεν ξέρω τι γορνοβούλα. Μαζί τα φάγαμε. Το καλύτερο αυτό πάντως με την ύπαρξη εξωγήινη ζωή είναι που είχε πει ο Μετβέντεφ, νομίζω, σε ένα βίντεο εκτός κάμερας που το κατέγραψαν με νικάνες. Το έχουμε, θα το βάλουμε. Νόμιζε ότι δεν τον καλύπταν. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί μετά ξαναέκανε δήλωση κανονικά που ήξερε και μίλησε γι' αυτό. Και είπε ότι παιδί μου, όταν γίνεσαι πρόεδρος της ΗΠΑ ή στη Ρωσία, δύο φακούλες παίζουν. Είναι για τα πυρηνικά, είναι για τους εξωγήινους. Λοιπόν, και είπε μάλιστα όποιος θέλει την αλήθεια, είναι το Men in Black. Την ταινία αυτή, ας πούμε. Αν και υπάρχουν και πιο σοβαρές ταινίες από το Men in Black, τέλος πάντων. Δεν εννοούσε το Men in Black τις ταινίες που έχουν γυριστεί το 1, 2, 3. Υπάρχει ντοκιμαντέρ στα ρωσικά, αν δεν κάνω λάθος, που είναι μια μισή ώρα και πάλι λέγεται Men in Black και αναφέρει πολλές περιπτώσεις σαν ντοκιμαντέρ. Το διευκρινίσανε αργότερα αυτό, γιατί και εγώ πήγα και δεν έλεγα. Okay, αλλά ναι, όπως και να έχει, και πάλι δεν ήταν κάποιο τυχαίο άτομο που έκανε αυτή τη δήλωση. Ψάχνω να βρω το βίντεο με τον Μετβέντεφ να το δείξω στα παιδιά, αν υπάρχει, στα ελληνικά. Λοιπόν, μέχρι να το βρεις. Να ακούμε και μουσικούλα, έτσι. Εννοείται. Ωραία, για πάλι μας με ένα εκατόριο. Thank you.
to touch you and me. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ανέβασες βιντεάκια πάλι. Ανέβασα, ναι, το βιντεάκι του Medvedev με ελληνικούς υπότιτλους που έγινε πριν 2-3 μήνες αυτό, αν δεν κάνω λάθος, που εν ώρα τηλεοπτικής εκπομπής και τα λοιπά στο διάλειμμα μίλαγε με τον δημοσιογράφο και λέει ότι κοιτάξτε, λέει, δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη, αυτό είναι βέβαιο, και ότι αν κάποιος θέλει να μάθει περισσότερο, ότι μπορεί να κοιτάξει το ντοκιμαντέρ το Men in Black. Όταν κάποιος μιλάει για αυτά, ναι. Πρωθυπουργός της Ρωσίας, έτσι. Όχι, ναι, ρε παιδί μου, εγώ μιλάω τώρα. Ξέρεις, αυτό που δεν είναι ο κύριος Βλάχης. Ναι, αυτό που σου λένε οι άλλοι είναι γιατί δεν εμφανίζονται. Ναι, ωραία. Γιατί δεν εμφανίζονται, πρώτον, γιατί δεν πας, όπως έλεγε και ο Μπασάρ σε ένα βίντεο του, λέει δεν πας σε ένα φρενοκομείο όπου όλοι λέει οι ασθενείς κρατάνε όπλα και ούζι να πας να εμφανιστείς. Εντάξει, πρέπει να σε. Να μην είσαι καλά εσύ για να το κάνεις αυτό, γιατί κινδυνεύεις εκείνη τη στιγμή. Και το παρομοιάζει με τον πλανήτη μας, ότι ο πλανήτης μας αυτή τη στιγμή οι δονήσεις και τα λοιπά είναι, δουλεύουν. Δεν έχει την παιδεία ακόμα. Ναι, ποια παιδεία, εδώ πέρα σφάζονται όλοι ο ένας με τον άλλον. Έτσι. Πώς να έρθει ένας. Εντάξει, ξέρουμε ότι ο πλανήτης είναι άρρωστος, έχει κάτι. Αυτός είναι ένας λόγος πρώτα απ' όλα. Ο δεύτερος λόγος είναι που αναφέρουν συνέχεια ότι επειδή αυτές οι οντότητες είναι άλλη διάσταση, δηλαδή είναι πιο ανεπτυγμένες, πιο υψηλών δονήσεων, τη στιγμή που θα βρεθούν σε επαφή με κάποιον γήινο άνθρωπο, του οποίου οι δονήσεις δεν είναι τόσο ψηλές, ότι το σώμα του μπορεί να πάθει ακόμα μέχρι και ζημιά. Είναι σαν να φορτώνει. Ανακοπή. Ανακοπή οτιδήποτε. Ναι, μπορεί το νευρικό του σύστημα να μην αντέξει την διοχέτευση πληροφοριών και ενέργειας και φωτός κτλ. Και σαν να βάζεις σε ένα λάπτοπ να του βάζει 600 βολτ αντί για τα 220 που παίρνει. Εντάξει, το κες. Ο σκοπός λοιπόν δεν είναι να κάψουν τους ειδικαμένους, εμάς δηλαδή. Ο σκοπός είναι σιγά σιγά να οι ενέργειές μας έτσι να πλησιάσουν οι δικές μας των δικών τους τέλος πάντων και να έρθουμε πιο κοντά ένα στον άλλον και να γίνει σιγά σιγά αυτό, δηλαδή να μην είναι σοκαριστικό για τον κόσμο. Γι' αυτό η ανακοίνωση δεν γίνεται μπαμ και κάτω. Αυτό τώρα που λες με επαναφέρει εμένα να σκεφτώ τη διαδικασία με τον διαλογισμό. Στην ουσία όταν κάνεις διαλογισμό ανεβάζεις την τόνισή σου. Ανεβάζεις την τόνισή του σώματός σου, ναι. Να το πούμε λίγο και με μαθηματικά γιατί αρέσει στου ανθρώπου επιστημονικά και τέτοια. Mm-hmm. Χαζομάρι, λοιπόν, ότι από τα 7,8 που εκπέμπουμε, το διαλογισμό ανεβαίνει. Πα και εγώ, επειδή μου 12-13 hertz. Ωραία, ναι. Στην ουσία έχει να κάνει και με αυτή την ηρεμία και με τη γαλήνη και όχι με τον φόβο που έχουμε όλοι και το άγχος και το στρες. Και το στρες και αυτά. Ναι. Φεύγοντα λοιπόν από εκεί πέρα, ανεβαίνει η τόνισή σου. Αυτό είναι και ο λόγο που μέσα σε κατάσταση διαλογισμού έρχεσαι σε επαφή. Πλησιάζεις πιο κοντά σε αυτές τις είτε αυτές οι οντότητες είναι εξωγήινοι, είτε είναι άγγελοι, είτε οτιδήποτε. Έτσι, γιατί ανεβάζεις εσύ τη δόνησή σου, οπότε πας πιο κοντά στους κόσμους αυτούς. Και άρα μπορείς να έχεις την επαφή. Και συζήταγα με ένα φίλο το πόσο κακό είναι αυτές οι τεχνολογίες που στηριζόμαστε. Δηλαδή, ας πούμε. Κινητά. Παράδειγμα. Ναι, στηριζόμαστε λοιπόν σε κάτι πέρα από εμάς. Το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς μένουμε πίσω, γιατί στηριζόμαστε σε μια μηχανή. Ατροφούμε. Ενώ αν ας πούμε δουλεύαμε τον εαυτό μας, μπορεί να είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο σήμερα να μην χρειαζόμαστε αυτό το επικίνητο και να μπορούσαμε να επικοινωνούμε τηλεπαθητικά. Ισχύει αυτό. Όπως
Έχω υποθέσει και πειράματα ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Ναι. Και για τους άπιστους τέλος πάντων, έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή μόνο ο Δανέζης γι' αυτό, για την τηλεκίνηση, την τηλεπάθεια και όλα αυτά. Ναι. Το οποίο δυστυχώς όλα αυτά τα γνώση που έχουν αποκτήσει μέσα από πειράματα οι κυβερνήσεις τέλος πάντων οι μεγάλες, δυστυχώς το έχουν εφαρμόσει στο στρατό. Έχουν φτιάξει κράνη, τα οποία οι στρατιώτες επικοινωνούν τηλεπαθητικά με άλλους στρατιώτες, γιατί δίνουν εντολές κλπ. Δυστυχώς πάντα έτσι γίνεται ακόμα στον πλανήτη αυτό. Πρώτα πηγαίνουν και γίνονται όπλα, ας πούμε, και μετά. Πάντως, να πούμε και το πολύ απλό παράδειγμα για τους φίλους ακροατές, ότι δεν σας έχει τύχει π.χ. να σκέφτεστε κάποιο άτομο πολύ έντονα και την ίδια στιγμή να χτυπάει τηλέφωνο. Αυτό είναι δείγμα έτσι ότι η ενέργεια σας εκείνη τη στιγμή επικοινωνήσανε πέραν της ομιλίας, με αποτέλεσμα να μπορείτε να αντιληφθείτε κάτι πέρα του φυσικού. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι όλα είναι ένα. Υπάρχει μια ενέργεια που ζούμε μέσα ότι είναι όπως θα έλεγες παλιά σε κάποιον ότι. Δηλαδή, φαντάζομαι πριν 50 χρόνια να λέγεις σε κάποιον ότι ξέρεις κάτι, θα έχεις ένα συσκευή, ας πούμε, και από το πουθενά, χωρίς καλώδιο, χωρίς τίποτα, μέσω του αέρα, ξέρω εγώ, που είναι κενός ο αέρας, δεν υπάρχει τίποτα, ξέρεις, νομίζει ο άνθρωπος, θα έρχονταν ένα σήμα και θα μίλαγες. Α πούμε, άσε μας δε μεγάλε τώρα να πούμε, τι είναι αυτά που μας λες. Παρ' όλα αυτά, συμμετέχουμε όλοι με αυτή την τεχνολογία. Λοιπόν. Και μια και μιλάμε για αυτό, δεν ξέρω αν ξέρει να μα ενημερώσει μέσα πριν περισσότερα για αυτή την ιστορία με το DNA. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι έχουμε δύο κλόνους DNA. Έτσι. Ναι. Ενεργούς. Ναι, ναι. Υπάρχουν όμως και άλλοι. Κάποιοι λένε ότι έχουμε 12. Ναι, αυτό που λέγεται. Οι οποίοι οι επιστήμονες τους λένε junk, αυτούς τους 10 απενεργοποιημένους κλόνους. Δεν θα πάω τώρα στη διαδικασία πώς απενεργοποιηθήκαν, θα πάμε, υποτίθεται, εκατομμύρια χρόνια πίσω και ποιοι ήταν αυτοί που επενέβησαν στο ανθρώπινο DNA και τέλος πάντων λένε ότι αυτό μας έκανε και σκλάβους. Μας κόψαν δηλαδή τις δυνατότητες που από τη φύση μας έχουμε. Λένε όμως ότι με την πνευματική άσκηση ενεργοποιούνται πάλι αυτοί οι κλόνοι. Και γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο μπροστά από άλλους, δηλαδή έχουν τηλεκίνηση, έχουν τηλεπάθεια, έχουν τέτοιες ιδιότητες, γιατί ακριβώς έχουν επανενεργοποιήσει περισσότερους κλόνους. Ισχύει αυτό. Αυτό που έχω διαβάσει εγώ είναι ότι μέσα στο DNA μας περιέχεται ουσιαστικά, πέρα από τις δύο έλκες και όλες οι υπόλοιπες, οι οποίες έρχονται στην επιφάνεια όταν ανεβαίνει η ενέργειά μας. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος, του οποίου η ενέργεια δεν του επιτρέπει ξαφνικά να βιώσει τη 12-έλικη υπόσταση, έτσι. Δηλαδή το να αρχίσει να διαφανίζει το σώμα του, να έχει τηλεπάθεια, να μπορεί να κάνει τηλεμεταφορά και τέτοια πράγματα. Για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί όταν δεν μπορείς να ελέγξεις τη δύναμη, την ενέργεια, δεν σου επιτρέπεται και όλη η πρόοδο σε αυτή σε κάποιο βαθμό. Αυτό που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο στον κόσμο είναι ότι σιγά σιγά αυτές οι έλκες ή το DNA των ανθρώπων επανενεργοποιείται, ναι. Και αν ποτέ από αυτά, όταν ακούτε κάτι, βλέπετε κάτι, νιώθετε μέσα σας ένα ρίγος που να ξεκινάει από το κεφάλι και να διαπερνάει όλο στο σώμα, αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι η νοημοσύνη του σώματός σας, που είναι σαφώς μεγαλύτερη του μυαλού σας, αναγνωρίζει αυτό που ακούτε ή βλέπετε σαν αλήθεια. Και εκείνη τη στιγμή, όταν νιώσετε αυτόν τον ηλεκτρισμό, ενεργοποιούνται και τα κέντρα, τα σάκρας. Λένε μάλιστα ότι ένα δείγμα ότι ενεργοποιούνται ξανά αυτές οι έλκες παραπάνω, είναι ότι όλη αυτή η κούραση που νιώθουμε, όλο αυτό το νιώθουμε και στο σώμα μας. Σαν να γίνεται ένα restart. Ξανά. Ναι. Όταν κοιμόμαστε, Κώστα, σου έχει τύχει να κοιμάσαι και να μην μπορείς να ξυπνήσεις για κάποιο λόγο, επειδή χωρίς να έχεις κάνει κάτι σωματικά, ναι, να έχεις κουραστεί. Ναι, ειδικά αυτόν τον καιρό λένε ότι αυτό γίνεται, ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου γίνονται πολύ σημαντικές διεργασίες στο σώμα μας. Και αυτός είναι και ο λόγος που μπορούμε να ξυπνάμε ενώ δεν έχουμε κάνει τίποτα όλο το βράδυ και να αισθανόμαστε λες και σκάβαμε 10 μέρες, εντάξει, κουρασμένοι, βαρείς κτλ. Αυτό είναι καλό δείγμα, γιατί σημαίνει ότι κάτι αλλάζει μέσα μας. Αναβαθμιζόμαστε, ναι. Όπως και τα πιτσιρίκια, ότι είναι πολύ πιο έτοιμα. Όλα αυτά. Τα πιτσιρίκια γεννιούνται έτοιμα. Που πλέον είναι άλλης δόνησης. Λοιπόν, αυτά τα πολύ ωραία θα συζητήσουμε παρετέρω. Πάμε να ακούσουμε τώρα κάνα τραγουδάκι και πάρουμε μια ανάσα. Stones νομίζω, ε. The rainbow, coming color.
dressed in blue. See the sky in front of you. And your face is like a sail, but why so fair and pale? Have you seen a lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Everywhere. She comes in colors. Have you seen her all in gold? Going down. Have you seen the lady fair? She comes in colors everywhere. She combs her hair. She's like a rainbow. Coming colors in the air. Oh, everywhere. She comes in colors. Και μετά τους Stones και το Rainbow, έτσι να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, να δούμε ωραία χρώματα και τέλος πάντων να οδηγηθούμε λίγο αυτή τη νέα γη που θα είναι απαλλαγμένη από αυτά τα λαμόγια που εμείς τα ψηφίζαμε τώρα. Μην βγάζουμε τον εαυτό μας απ' έξω όλα αυτά τα χρόνια. Και φτάσαμε εδώ. Λοιπόν, Μάικ, μου έλεγες ότι έχεις ανεβάσει κάποια βίντεο, κάτι με το DNA που δείχνει πώς. Έβαλα ένα στα παιδιά ένα βιντεάκι που είχα φτιάξει τέλος πάντων με διάφορα κλιπάκια του Shutterstock. Και μουσική επένδυση από YouTube και τα λοιπά, το οποίο εντάξει πέρα από τις εικόνες που δείχνει τις έλικες να ανανεώνονται και να γυρνάνε και να γίνονται κάποιες συνδέσεις στον εγκέφαλο και στους νευρώνες και η μουσική και μόνο γενικώς σε αγγίζει, δηλαδή εγώ πολλές φορές που το, παρόλο που ας πούμε το έφτιαξα έτσι, δηλαδή δεν θα έπρεπε να μου κάνει κάποια αίσθηση. Είσαι δημιουργός. Ναι, δεν θα έπρεπε να με αγγίζει ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά και μετά, κάποια στιγμή να το δω. Γιατί έμπνευση. Νιώθω ρίγη, ναι. Και το ξέρω ότι όταν νιώθω εγώ ρίγος, ότι θα νιώσει κι άλλος. Αυτό είναι δηλαδή βέβαιο. Και δείχνει ότι γίνεται αλλαγή, όχι πλέον σε φυσικό επίπεδο, γίνεται μαγνητική αλλαγή. Δηλαδή, σαν κύματα λοιπόν, να κάτι ενδιαφέρον που λέγαμε πριν, γιατί ο Κώστας μιλάει μόνο όταν κάνουμε ακούμε μουσική. Όταν είμαστε στον αέρα, δεν ξέρω, είσαι μηνός άνθρωπος. Εντάξει, δεν πειράζει, παρέα μας κάνει. Λοιπόν, λέγαμε ότι επειδή λέμε ότι αυτή η εποχή που θα αποκαλυφθούν πολλά πράγματα, όπως αποκαλύπτονται όλη αυτή η απάτη που τέλος πάντων γινόταν και σιγά σιγά αποκαλύπτονται όλα, έτσι θα αποκαλυφθούν και άλλα πράγματα και ότι πάρα πολλοί κόσμος ξαφνικά άλλος μπορεί να τρομάξει, άλλος μπορεί να νιώσει την ανάγκη επειδή τόσο καιρό τον κοροϊδεύουν που μιλάει για κάποια πράγματα και ξαφνικά να θέλει να νιώσει την ανάγκη να πει είδατε που σας τα έλεγα εγώ και να γίνει ένα μπέρδεμα. Και λέγαμε για ένα μήνυμα που είχε έρθει από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, το οποίο έλεγε ότι επειδή είναι κοντά αυτή η εποχή, όταν έρθει η ώρα και ο κόσμος θα πάθει ένα σοκ ας πούμε, καλό είναι εσείς που είστε πιο μπροστά να μην τους λέτε σας τα έλεγα εγώ και να θέλετε να πάρετε εκδίκηση, αλλά να τους βοηθήσετε να θεραπευτούν. Να τους βοηθήσετε δηλαδή να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Ναι, γιατί σίγουρα τα νέα θα είναι για κάποιους και σοκαριστικά. Βέβαια, αυτό που γίνεται είναι να βγαίνουν πληροφορίες έξω με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλούν ούτε σοκ, ούτε αρνητικά συναισθήματα στους ανθρώπους, ούτε γενικώς φόβο. Έτσι. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που επιδιώκουμε όλοι. Αλλά δεν πάβει κάποιοι άνθρωποι να είναι τόσο κλειστά τα πιστεύω τους και οι πεποιθήσεις τους, που να μην μπορούν να δεχτούν αμέσως κάποια τέτοια πληροφορία είδηση, ακόμα και όταν και την ακούσουν από την τηλεόραση, ξέρω εγώ, το Mega Guru. Που τα ξέρει όλα. Το Mega Guru που τα ξέρει όλα, ναι. Ένα άλλο, καταρχήν μου έλεγες πριν μετά ότι κάτι σε ρωτάνε τα παιδιά στο για την Αγκάθα και την Κούφια. Ναι, για την Κούφια Γη και την Κύλη Γη. Έχει διάφορα ονόματα. Η Αγκάθα, από ό,τι ξέρω, ονομάζεται όλη η Κούφια Γη. Έτσι λέγεται Αγκάθα. Τώρα
κρατάω επιφυλάξει γι' αυτό, γιατί μπορεί να μην είναι ακριβές, και ότι υπάρχουν γύρω στη, μέχρι και 300 πόλεις από κάτω. Δηλαδή, όπως είναι η γη και κατοικούμε πάνω, έτσι και μέσα στη γη υπάρχει, είναι κύλη γη. Κάποιοι λένε βέβαια ότι αυτή είναι πεμπτοδιάστατη. Δηλαδή, ναι, όταν, είναι σε άλλη διάσταση αυτή. Όταν ναι. σκάβεις, ας πούμε, δεν βλέπεις κάτι. Ναι. Έτσι, είναι σε άλλη διάσταση. Αλλά είναι, ας πούμε. Ναι, και υπάρχουν και είσοδοι. Ας πούμε, στην Πεντέλη, εγώ πιστεύω ότι ήταν είσοδος που τη σφραγίσανε. Εντάξει. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν είσοδοι. Από παλιά δεν είναι καινούργιο αυτό. Τις οποίες φυλάνε άνθρωποι αυτού του κόσμου. Γιατί καταλαβαίνω ότι ο καθένας θα επιδιώκει να μπει μέσα, είτε είναι θετικός, είτε είναι αρνητικός, είτε και εγώ δεν ξέρω τι. Οπότε υπάρχει προστασία. Αλλά αυτό που γίνεται, και λέγαμε και με τον Κώστα και με τον Χρήστο προηγουμένως, είναι ότι καθώς οι ενέργειες του πλανήτη αυξάνουν σε δονήσεις, κάποιοι άνθρωποι, αυτοί που είναι λίγο πιο ευαίσθητοι, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και να βλέπουν πλέον αυτές τις οντότητες και αυτούς τους κόσμους. Ίσως όχι από τη μια μέρα στην άλλη, μπαμ. Αλλά θα έχουν ερεθίσματα, δηλαδή σιγά σιγά θα μπορούν να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κάτι άλλο και αυτό θα ακολουθήσει και από τον υπόλοιπο κόσμο σε κάποια χρόνια, όχι αμέσως. Και είναι πραγματικά υπέροχο, δηλαδή όταν ξέρεις ότι τόσες χιλιάδες χρόνια ότι δεν ήσουν μόνος στον πλανήτη και παρόλα αυτά νομίζω ότι ήσουν εσύ και ο Κούκος, είναι πραγματικά... Καταρχήν λέγεται ότι στο σύμπαν δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο που να είναι κενό, ναι. ξέρεις. Ναι. Ακόμα και εμείς αυτό που εννοούμε κενό στο διάστημα δεν είναι καθόλου κενό. Είναι βέβαια ο αστρικός κόσμος, το αστρικό πεδίο που είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή είναι το δεύτερο επίπεδο. Το αστρικό πεδίο είναι. Ναι. Είναι τέταρτη διάσταση, που το λένε. Ναι, είναι. Ξέρω εγώ, ας πούμε, πώς θα το πω τώρα, ας πούμε. Είναι από τους 7 κόσμους που λένε το δεύτερο. Δεν είναι κάτι φοβερό. Υπάρχουν πολύ πιο πάνω κόσμοι που δεν τους βλέπουμε εμείς. Γι' αυτό και όταν είσαι σε ένα διαλογισμό, αυτό το φως που λέμε, σου είναι μια πύλη που περνάς σε άλλη διάσταση. Ναι. Αλλά αν κάποιος περάσει σε άλλη διάσταση, εξαφανίζεται αυτό το σύμπαν που βλέπουμε και περνάμε σε άλλο σύμπαν. Το οποίο είναι πολύ πιο φωτεινό. Ναι. Είναι μέσα στο φως. Ισχύει αυτό και εν ώρα διαλογισμού, ας πούμε, όταν τελειώνει το διαλογισμό, μου έχει τύχει πολλές φορές που ανοίγω τα μάτια και για λίγα δευτερόλεπτα. Τα βλέπεις τα πράγματα όλα, λες και έχουν από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι, μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, τα βλέπεις και έχουν ζωή εκείνη τη στιγμή. Πάλι από ενέργεια. Δεν βλέπεις πλέον πράγμα, βλέπεις ενέργεια. Όλα είναι ενέργεια, το ξέρουμε πια. Αλλά ναι, απλώς το αντιλαμβάνεις και όλες εμπειρικά πλέον. Δεν είναι κάτι που πιστεύεις, είναι κάτι που βιώνεις. Σήμερα πριν έρθω εδώ, διάβαζα, έχω ξεκινήσει ένα βιβλίο του Jung, του γνωστού ψυχαναλυτή, που μαζί με τον Freud, φέρνει την επανάσταση αυτή τη. Μίλησε για την ψυχή δηλαδή. Όπου το βιβλίο λέγεται 7 επιστολές προς τους νεκρούς. Είναι 7 επιστολές που είχε γράψει ο Jung, τις βρήκε τώρα, σπίτι, είναι ένα θέμα το αυτό. Και διάβασα αυτές τις 7 επιστολές. Λοιπόν, θα το κάνω τώρα Δευτέρα, δεν ξέρω πότε, θα τις διαβάσω. Θα πάθουμε πλάκα να δείτε το 1800 τόσο τι έλεγε αυτός ο άνθρωπος για αυτά που τώρα εμείς προσπαθούμε λίγο να τα αγγίξουμε, ξέρεις. Και εντάξει, ψιλοξύνουμε δηλαδή. Κάτι δεν είμαστε και. Δεν ξέρουμε όλα. Λοιπόν, και πώς κυνηγήθηκαν βέβαια όλοι αυτοί και διάφορα και από την αρχαιότητα. Ακόμα. Δεν είναι τυχαίο, το έχω πει 100 φορές, ότι ο Πυθαγόρας, όλοι αυτοί φεύγανε και πήγανε μετανάστες αλλού στη Σικελία, δεν ξέρω τι, για να μπορέσουν να ασχοληθούν με όλα αυτά τα πράγματα. Και γενικότερα δεν επιτρεπόταν, να το πω έτσι, να έρθει γνώση στον πλανήτη. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι δεν το άφηναν. Ιδιαίτερα και στο μεσαίωνα κιόλας. Γενικά παντού, σε όλες τις εποχές. Και εδώ θέλω να ρωτήσω τώρα το φίλο μου τον Μάικ, να κάνω λίγο το σημείο του διαβόλου δηλαδή, γιατί ο κόσμος φοβάται, ακούει διάφορα, αλλά φοβάται, ξανακλίνεται. Γιατί πιστεύεις ότι τώρα θα μπορέσει το φως να έρθει στη γη? Δηλαδή, ξέρουμε ότι στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν οι φιλόσοφοι, υπήρχαν οι σοφιστές, οι οποίοι προσπαθούσαν να μιλήσουν, να κάνουν, τους φάγανε, τους σκοτώναν, τους δίνανε το κόνιο. Ναι, ναι. Ξέρουμε το ίδιο γινόταν μετά. Από τους γλωστικούς. Γενικά υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι προσπάθησαν να φέρουν αυτό το φως στη γη. Γιατί το φως δεν μπορεί να έρθει από μόνο του, το φέρνουμε εμείς. Είμαστε... Ναι, πρέπει να το γιώσει κάποιος. Εμείς είμαστε αυτοί που το κατεβάζουμε κάτω. Έτσι, αυτό που λέει ο Πλάτωνας, υπάρχει ο κόσμος των ιδεών και εμείς απλά τα κατεβάζουμε κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ στη γη, εμείς το φέρνουμε. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με αυτό. Γιατί πιστεύεις ότι τώρα θα το καταφέρει η ανθρωπότητα να το πετύχει κάτι που είχε αποτύχει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν? Να μας πει ο Κώστας πρώτα, να τον κάνω να μιλήσει λιγάκι και μετά θα δω και εγώ τη γνώμη μου, εντάξει, αν θέλει κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τώρα οι προϋποθέσεις. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα σε όλη αυτή την προπαγάνδα και το σκοταδισμό που έχει φάει χιλιάδες χρόνια τώρα υπάρχουν οι προϋποθέσεις
αρχίζουν και ξυπνάνε ολοένα και περισσότεροι, αφυπνίζονται και αναζητούν βοήθεια, συσσαγωγικά, η οποία θα τους δοθεί. Ισχύει αυτό και ότι πλέον δεν είναι κάποια άτομα ανά τον κόσμο 10% οι οποίοι ας το πούμε, είναι συνειδητοποιημένοι και προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ναι, ουσιαστικά αυτό γίνεται πλέον, έχουν έρθει πολλές ψυχές από άλλα συστήματα και από άλλους γαλαξίες σε μεγάλους αριθμούς για αυτό το λόγο και είναι τοποθετημένοι όλοι σε σημεία σημαντικά και συγκεκριμένα. Προσωπικά γιατί ξέρω ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πολύ απλά μπορώ να το παρελθέσω από τις εμπειρίες που έχω εγώ σαν άνθρωπος. Δηλαδή όταν είμαι στην κατάσταση ύπνου και ξαφνικά νιώθω σαν να με περνάει ρεύμα για 3 ή 4 λεπτά, όχι αρνητική εμπειρία, έτσι ευχάριστο ήταν σαν αίσθηση, αλλά ήταν κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο. Και σε διαπερνάει και νιώθεις λες και έχεις απορροφήσει πληροφορίες 15 κυκλοπαιδιών. Ένιωσες την ενέργεια. Ναι. Όταν, οπότε ξέρεις ότι άπαξ και γίνεται σε σένα αυτό, αύριο θα γίνει στον Κώστα ή προφανώς στον Κώστα μπορεί να έχει γίνει και πριν από σένα, έτσι, δεν έχει να κάνει ο χρόνος. Σημασία έχει ότι γίνεται σε όλους τους ανθρώπους και ότι πλέον δεν είναι θέμα ατομικής εξέλιξης, είναι θέμα συλλογικής συνείδησης και συλλογικής αφύπνισης. Οπότε μπορώ να το επαλληλεύσω από τις εμπειρίες της δικές μου, αλλά προφανώς δεν μπορώ να πει στον άλλο ότι πίστεψε επειδή στο λέω εγώ, για κανέναν λόγο. Αυτό που λέμε είναι απλώς, σας δίνουμε διάφορα έτσι, σημεία που μπορείτε να το απελευθερώσετε κι εσείς από τις δικές σας εμπειρίες, τα δικά σας όνειρα. Όταν βλέπετε ότι γύρω ο κόσμος έξω μετά, ας πούμε, τις 21 του μηνός είναι πιο γλυκείς οι άνθρωποι, χαμογελάνε πιο πολύ. Εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό. Δεν ξέρω, Κώστας ή Χριστό, αν το έχετε δει. Ότι γενικώς οι άνθρωποι είναι λίγο πιο ανοιχτοί. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει είναι ότι πλέον μιλάνε για πράγματα που δεν μιλάγανε πριν 2 χρόνια. Και αυτό εντάξει, έχει να κάνει γιατί ξαφνικά καθαρά ο κόσμος πιστεύανε. Δηλαδή παλιά μίλαγες μόνο για το τι αμάξι θα πάρεις, ποια γκόμενα θα βγάλεις έξω και τι ομάδα σου θα κερδίσει. Δηλαδή ναι. Είχε μια απίστευτη χαζομάρα δηλαδή. Σήμερα βλέπω ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για πιο πνευματικά θέματα, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμοι. Δηλαδή το ψηλό, ξέρεις, μιλάνε λίγο, έχουν αντιρρήσεις, μπάκες, πώς θα... τους κολλάει πάρα πολύ αυτή η φυλακή που ζουν, γιατί είναι μια οικονομική φυλακή και δεν μπορούν να βγουν απ' έξω. Φοβούνται δηλαδή να βγουν απ' έξω. Δεν ξέρουν πώς θα ζήσουν, δεν ξέρουν ακόμα τον τρόπο. Αυτό βλέπω εγώ. Αλλά είναι, ξέρεις, έτοιμοι να το συζητήσουν. Ναι. Ναι, σίγουρα είναι μια αλλαγή. Δεν είναι ότι αλλάζεις παπούτσια έτσι και λες θα βγάλω τα καφέ, θα βάλω τα μαύρα. Δεν είναι κάτι τόσο επιφανειακό. Ουσιαστικά είναι η αλλαγή της ίδιας της υπόστασης. Και όταν πέρα από την υπόσταση τη δική σου αλλάζει και το σπίτι σου, σε εισαγωγικά που είναι ο πλανήτης σου, έτσι, δηλαδή αλλάζουν ό,τι ήξερες και δεν ήξερες, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο για όλους. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει έτσι κάποια αμφιβολία, να υπάρχει κάποιος δισταγμός, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι θα εμποδίσει να γίνει η αλλαγή. Και αλίμονο αν όλοι μαζί οι άνθρωποι αφυπνίζονταν την ίδια στιγμή, θα υπήρχε χάος στον κόσμο. Ένα άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, που το σκέφτομαι, είναι το εξής. Την εποχή λοιπόν αυτή που για αυτήν την εποχή μιλάνε εδώ και αιώνες. Δεν είναι ότι τώρα κάποιοι ξεκινήσαν να μιλάνε. Ξέρουμε για αυτήν την εποχή του υδροχώου χιλιάδες χρόνια που μιλάγανε κάποιοι, ας πούμε. Λίγοι, αλλά μιλάγανε. Ναι, ναι. Μάλιστα πολλοί λένε ότι και ο Χριστός για αυτήν την εποχή μιλούσε. Και όχι για το τότε που τέλος πάντων περπάτησε στη γη. Είναι τυχαίο ότι αυτή την εποχή αυτοί που έχουν την εξουσία προσπαθούν να σπείρουν τον φόβο. Ξέρουμε δηλαδή ότι ο φόβος τι κάνει, σου κατεβάζει τη δόνηση, δεν σε αφήνει να εξελιχθείς, είσαι δηλαδή σκλάβος, δηλαδή σε κλείνει. Μήπως λοιπόν αυτοί που έχουν ακόμα την εξουσία και δεν έχουν φύγει εντελώς από την εξουσία, γνωρίζοντας όλο αυτό που συμβαίνει, προσπαθούν με όποιο τρόπο μπορούν, αυτό ξέρουν, τον φόβο ξέρουν, αυτοί δεν ξέρουν τίποτα άλλο, έτσι κυβερνήσαν τόσους αιώνες, αυτό συνεχίζουν να κάνουν. Ώστε να μην μπορέσουν οι άνθρωποι τελικά να εξελιχθούν και να παραμείνουν. Ξέρεις, δέσμοι. Αυτό επιδιώκουν, αλλά πλέον δεν είναι στο χέρι τους. Δηλαδή, εννοείται όταν κάποιος έχει μάθει σε ένα σύστημα αξιών Α και έρχεσαι και του λες ότι κοίτα, μπορείς να το αλλάξεις και ο ίδιος για δικούς του λόγους δεν θέλει να το αλλάξει, γιατί μπορεί και ο ίδιος ακόμα να φοβάται. Ωραία. Θα προσπαθήσει με νύχια και με δόντια για να κρατήσει αυτό που ξέρει. Όταν όμως η αλλαγή πλέον που γίνεται είναι τέτοια ισχύω, δεν έχεις. Είναι σαν να προσπαθείς, ας πούμε, σε ένα τσουνάμι, ένας άνθρωπος
να σπάσει το κύμα και να βγει από μέσα. Πρέπει να αποδιούνται πολλά καλά πράγματα, τα οποία δεν τα βλέπουμε. Ναι. Δεν βλέπει ο κόσμος δηλαδή. Παράδειγμα, έβλεπα για ένα πιτσιρικά που είσαι φτιάξει ένα σύστημα που καθαρίζει τους ωκεανούς. Ναι, ένα μεγάλο. Το οποίο δεν ξέρω πόσους χιλιάδες τόνους νερού καθαρίζει και τους κάνει. Σαν φίλτρο ουσιαστικά. Σαν φίλτρο. Ναι. Λοιπόν... Βγάζει τα σκουπίδια από τους ωκεανούς, τα περνάει, τα φιλτράρει και το νερό πάλι καταλήγει μέσα στη θάλασσα. Για να καταλάβουν και τα παιδιά τι λέμε. Λοιπόν. Είναι θεραπεία του πλανήτη όλα αυτά. Έτσι, στο φυσικό πεδίο. Αν υποθέσουμε ότι στο εθερικό πεδίο ο πλανήτης ήδη έχει θεραπευτεί και έχει περάσει μια άλλη διάσταση, ας πούμε, αναμένεται αυτό να γίνει και στο φυσικό πεδίο. Που όπως είπαμε έρχεται αφού πρώτα προηγηθεί στο εθερικό. Λοιπόν, όλα αυτά ενώ γίνονται, δεν τα ακούμε. Και όταν δεν τα ακούμε, εννοώ ότι οι άνθρωποι έχουν μάθει να πατάνε ένα κουμπί, γιατί είναι εύκολο. Ούτε βιβλίο θέλουν να ανοίξουν να κουραστούν. Μάλιστα, προχθές ήμουν μια παρέα, ήταν ένας που φώναζε εκεί, αυτό, το ένα το άλλο. Πρόσεξε να δεις την νοοτροπία που υπάρχει. Και έτσι και αλλιώς και μπήξε και δείξε που κάνουν. Ξέρετε, αυτό το κλασικό. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέω, είναι μεγάλη του λέω, ωραία, άλλαξε εσύ, κάνε κάτι εσύ. Εγώ μόνος μου. Δεν είσαι μόνος σου. Πήγαινε να βρεις αυτούς τους ανάλογους που κάνουν πράγματα. Όχι, δεν βλέπεις τι κάνουν άλλοι, τίποτα δεν κάνουν. Γιατί να κάνω. Είναι η αντίδραση. Του λέγες μετά, ρε παιδί μου, έχεις μια σύγχυση. Διάβασε ένα βιβλίο. Γιατί να διαβάσω βιβλίο. Μα δεν θες να κάνεις το ένα, δεν θες να κάνεις το άλλο. Δηλαδή, τι περιμένεις. Κι όμως είναι έτσι. Ναι, το θέλει έτοιμο. Δηλαδή, εγώ να μην κουραστώ, να ξύνω τα τέτοια μου στο καφενείο και να αλλάξουν μαγικά τα πράγματα. Αυτό το οποίο ποτέ δεν γίνεται έτσι, γιατί η εξωτερική αλλαγή είναι πάντα αντανάκλαση τη εσωτερική μα αλλαγή. Και φοβούνται. Δηλαδή, και μου έλεγε μάλιστα κάποια στιγμή, μα αν το κάνω αυτό, μετά θα είμαι μόνο μου. Ναι. Γιατί αυτό να σε μόνος. Ο κόσμος, γιατί να είσαι μόνο σου. Δηλαδή, προτιμάς, αν εγώ σου λέω θα είσαι μόνο σου, τι προτιμάς. Να είσαι μόνο σου, αλλά ξύπνιος ή να είσαι με πολλούς ηλίθιους μαζί, δηλαδή να είσαι μέρος. Την ασφάλεια της αγέλη, του κοπαδιού. Του πρόβατα, ας πούμε. Το βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα. Και απογοητεύεσαι πολλές φορές, λες Παναγία μου, πού ζω. Αυτό ισχύει, αλλά εντάξει, πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι θα μείνω μόνος μου, ότι θα με. Υπάρχει αυτή η φοβία υποσυνείδητα στους ανθρώπους, έτσι. Ότι οι γνωστοί και οι φίλοι μου θα με στείλουν στην άκρη, θα διαφοροποιηθώ γενικώς από το ημάζα και δεν είναι καλό αυτό. Έτσι νιώθουν οι ίδιοι. Ότι θα διαφέρω πολύ και με αποτέλεσμα να χάσω ότι οι κοινωνικές επαφές μπορεί να έχω, οι φιλικές, οι ερωτικές ή και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά έρχεται η στιγμή στη ζωή κάθε ανθρώπου που πρέπει κάποια στιγμή να διαλέξει ότι ή θα διαλέξω τον δρόμο μου και θα ακολουθήσω την αλήθεια μου και θα δω από εκεί και πέρα αν θα έρθει ο Κώστας, ας πούμε, μαζί μου ή αν θα έρθει ο Χρήστος ή αν έχουν άλλες βλέψεις οι ίδιοι. Ή θα πρέπει να θάψω την αλήθεια μου. Εντάξει, αυτό που κάνει αρκετός κόσμος, όχι όλοι, αλλά αρκετός. Να συμβαστεί. Να συμβαστώ, ναι. Με δε βαριέσαι έτσι είναι ο κόσμος, τι να κάνω, θα τον αλλάξω. Αυτές οι δύο, ας το πούμε έτσι. Και το άλλο που δεν ξέρει αυτός που τα κάνει αυτά είναι ότι σήμερα με τον νόμο της έλξης έρχεται πάντα αυτό που είσαι έτοιμος να σου έρθει. Δηλαδή, άμα είσαι ηλίθιος, θα σου πούνε ηλίθιοι στη ζωή σου. Ναι, και θα κατηγορήσει τον άνθρωπο γύρω σου για την ηλίθιοι. Μα δεν φταίνει άλλοι. Εσύ του παίρνει, ας πούμε, στη ζωή σου γιατί εστιάζει ότι. Το Matrix γενικά δίνει αυτό που ξέρει. Ναι, το ίδιο πολύ βασικό. Όταν κάτι δεν σα αρέσει στη ζωή σα, δεν λέμε να μην το αλλάζετε έτσι ή να μην προσπαθείτε να το αλλάξετε. Αλλά εστιάστε 10% τη προσοχή σα και τη ενέργειά σα στο πρόβλημα και το υπόλοιπο 90% στη λύση του. Κοινώ. Σταματήστε να μιλάτε στον ένα και στον άλλο για αυτό ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί το μόνο που κάνετε το κρατάτε ενεργειακά δίπλα σας, μέσα σας. Εντάξει. Κάντε ό,τι είναι να κάνετε, θέλετε να χάσετε κιλά. Ξεκινήστε γυμναστική, να τρέφεστε πιο υγιεινά, να κάνετε ό,τι περνάει το χέρι σας. Από εκεί και πέρα, μην λέτε πώς είμαι έτσι χοντρός ή πώς είμαι έτσι χοντρή και γιατί να είμαι έτσι και γιατί το έγινε έτσι. Γιατί όταν το λες, το δημιουργείς ξανά και ξανά και ξανά. Όχι. Πείτε, είμαι στη διαδικασία της αλλαγής. Σκοπός μου είναι να φτάσω τα 50 κιλά για παράδειγμα ή τα 55 όσα είστε, δεν ξέρω πώς θα θέλετε να πάτε. Και από εκεί και πέρα ενεργοποιήστε αυτή την παράλληλη εκδοχή του εαυτού σας που είστε στο ιδανικό σας βάρος και ιδανικό σας. Και το άλλο που λένε οι δάσκαλοι είναι ότι πρέπει να το οραματίζεσαι αυτό σαν να έχει ήδη γίνει και να λειτουργεί σαν να έχει ήδη γίνει, ώστε να το. Εδώ τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία του είσαι δημιουργός. Έτσι. Και κάτι που θα μπορούσαμε να πούμε στον κόσμο να το καταλάβει, κάτι που είναι δύσκολο, και εγώ πολλές φορές το χάνω, έτσι. Το λέω τώρα, μπορεί μετά από λίγο να μην το κάνω. Ναι. Μετά το ξανακάνω γιατί. Δεν είναι εύκολο όταν έχουμε μάθει στην αρνητικότητα. Όταν σκέφτεσαι αρνητικά, είσαι αντιδημιουργός. Δηλαδή είσαι διάβολος. Έτσι από το διαβάλλω. Όταν σκέφτεσαι θετικά, είσαι δημιουργός. Ναι. Λοιπόν, κάθε φορά που μπαίνουμε στην αρνητικότητα και για όλα αυτά είναι οι άλλοι και βρίζουμε και το αυτό και το άλλο, στην ουσία είμαστε αντιδημιουργοί και το μέλλον που φέρνουμε είναι ένα ζωφερό μέλλον. Mm-hmm. Αντιδημιουργικό. Ναι.
Λοιπόν, όταν το καταλάβουν αυτό οι άνθρωποι, έχει γίνει πολύ μεγάλο βήμα. Ακόμα και αν δεν μπορείς να το εφαρμόσεις 100% της ζωής σου και το εφαρμόζεις στην αρχή λίγο, μετά το ξεχνάς, μετά πάλι. Είναι μια μάχη με τον εαυτό μας αυτή. Αυτό ισχύει και όπως πλέον γνωρίζουμε και από την κβαντική φυσική, ότι τα πάντα στο σύμπαν υπάρχουν ήδη, έτσι. Δεν είναι ότι δημιουργείς εσύ κάτι από την αρχή. Αυτό που κάνεις με τις επιλογές σου, με τα λόγια σου, με τις σκέψεις σου και με τις πράξεις σου είναι ότι αλλάζεις από το ένα δωμάτιο, ας το πούμε έτσι, χοντρικά, και πηγαίνεις στο άλλο. Δηλαδή, αλλάζεις από το δωμάτιο που λέγεται φτώχεια και τα έχω παίξει γιατί δεν έχω μια δραχμή στο πορτοφόλι μου ή ένα ευρώ, και πηγαίνεις στο δωμάτιο που λέγεται ότι αρχίζω και βιώνω ευθονία, αρχίζω και βιώνω να έχω ό,τι χρειάζομαι, αν όχι εκατομμύρια, σίγουρα αυτά που χρειάζομαι. Και αν θες να βγάλεις και τα εκατομμύρια που λέει ο λαός στην τελική, τα βγάζεις, δεν είναι και το πρόβλημά μας. Αν αυτός είναι ο στόχος σου, γιατί ναι, και η ψυχή είναι... δεν είναι απαραίτητο. Να το πω λίγο διαφορετικά, αν αυτή τη στιγμή εμείς εδώ είχαμε εκατομμύρια, μπορεί να μην είμαστε τώρα εδώ και να μην κάναμε αυτό. Με λίγα λόγια, η εξέλιξή μας, καμιά φορά για να γίνει αυτή η εξέλιξη, χρειάζεται να μην έχεις και το. Είναι πολύ βασικό, ναι, τι θέλει ο καθένας. Ο Κώστας, ας πούμε, δεν ξέρω τι θέλει στη ζωή του. Θες να μας πεις, Κώστα. Τι σε κάνει, χαρούμενο, τι σου βγάζει ενθουσιασμό. Ο Κώστας μου είπε προχθές, από τότε που είναι χωρίς δουλειά, είμαι ευτυχισμένος. Η ευτυχία του Κώστα. Είναι αλήθεια. Ναι, για ποιο λόγο όμως, θες να το πεις λίγο. Στην αρχή δεν καταλαβαίνεις τον λόγο. Απλά νιώθεις μια εφορία. Νιώθεις μια εφορία. Γιατί δεν είσαι δούλος, αγόρι μου, γι' αυτό. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ποτέ ήμουν 100% βουτυγμένος στο Matrix, ας πούμε, και δεν σήκωνα κεφάλι. Ναι. Πάντα ήμουν έτσι λίγο... Λίγο αλλού. Λίγο αλλού και δεν απήχα γενικώς από την πραγματικότητα αυτή. Αλλά ιδιαίτερα από τότε που έμεινα όντως χωρίς δουλειά εδώ και 3 χρόνια, αισθάνθηκα διαφορετικά τα πράγματα, διαφορετικό το περιβάλλον, τους ανθρώπους, εμένα τον ίδιο. Μιλάμε για μεγάλη διαφορά, για τεράστια πράγματα. Μπορείς, γιατί βρήκες χρόνο να δεις τον εαυτό σου καθαρά. Χρόνο πάντα έβρισκα για μένα. Αλλά περισσότερο δημιουργικό χρόνο. Ναι. Και όχι να κάνεις κάτι επειδή σου λέει ότι δεν το κάνεις. Όχι, δεν έκανα ποτέ τέτοια πράγματα. Okay. Έκανα βέβαια κάποια πράγματα που ένιωθα. Συνήθως έβαζα τα πρέπει εγώ στον εαυτό μου. Αλλά μερικές φορές βέβαια έκανα και τα πρέπει των άλλων. Για να τους ικανοποιήσεις, ξέρω εγώ, ναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά. Η πραγματικότητα είναι αυτή μετά. Ότι εκεί νομίζω... Δεν φοβάσαι δηλαδή το να μείνεις χωρίς λεφτά. Δεν με νοιάζει τίποτα. Γενικώς δεν με νοιάζει τίποτα στη ζωή από τότε που έμεινα χωρίς δουλειά. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Με έχει πιάσει μια περίεργη. Όχι απάθεια. Δεν νιώθω απάθεια για οτιδήποτε. Αλλά δεν προβληματίζομαι και δεν ψυχοπλακώνομαι. Δεν αγχώνεσαι. Ό,τι και να συμβεί. Ναι. Ό,τι και να συμβεί. Ο ουρανός από πάνω να έρθει κάτω και η γη πάνω. Δεν... Και το ουρανός με κατέβει κάτω θα είναι καλό, δεν θα είναι κακό. Σου λέω. Μεταφορικά. Ναι. Αυτό που. Έχει βρει το κέντρο. Τώρα ξέρει τι, άμα σε ακούει τώρα παιδί μου στον Άρα να πούμε, θα στεναχωρηθεί. Δεν θα πηδήξει από κάνα μπαλκόνι να γλιτώσει καμιά σύνταξη και τέτοια να πούμε. Καταλαβες. Είναι. Γιατί, τέλο πάντων. Εσύ δεν θα, ούτε εσύ θα πηδήξει από κάνα μπαλκόνι. Από μπαλκόνι πούμε, μόνο τα βγάλει τα φτερά. Επειδή κατέλευσε η τράπεζα, ξέρω εγώ, δεν θα πηδήξει από κάνα μπαλκόνι εσύ. Δεν νομίζω, όχι ακόμα. Δεν το έχω στα υπόψη. Πάντως, αυτό για τη δουλειά, επειδή το αρχίσαμε να το συζητάμε λιγάκι, έβαλε και ένα βίντεο στα παιδιά του Μπασάρ που εξηγεί ότι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι υπάρχουν άπειρες πραγματικότητες, εντάξει. Ήδη υπάρχουν, δεν χρειάζεται να τις δημιουργήσετε εσείς. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε ποια από αυτές θέλετε να βιώσετε. Και για να επιλέξεις κάτι πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει. Οπότε, όταν σας έρχεται κάτι στην φαντασία σας και σας κάνει ευτυχισμένο, σαν εικόνα ή σαν σκέψη, σαν οτιδήποτε, να ξέρετε ότι για να μπορείτε να το σκεφτείτε, αυτό πάει να πει ότι έχετε πρόσβαση σε αυτή την πραγματικότητα. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που ξέρεις ότι υπάρχει σε μια παράλληλη πραγματικότητα, κάντε πράξεις, κατά κύριο λόγο, για να τίνετε προς αυτή την πραγματικότητα. Εντάξει. Όποια και αν αυτή, είτε είναι οικονομικό το θέμα, είτε είναι ερωτικό, είτε είναι προσωπικό σας, είτε η ίδια σας η αφύπνιση. Τα πάντα υπάρχουν ήδη. Τώρα, καλό, κακό, πάντα τα δημιουργείτε εσείς, είτε το συνειδητοποιείτε είτε όχι. Κοιτάξτε να τα δημιουργείτε απλά λίγο πιο συνειδητά όσο γίνεται. Αυτό που λες με τις πραγματικότητες είναι πάρα πολύ εύκολο να το αντιληφθούμε. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι ζούμε σε μια πόλη, ναι, όλοι, σε συγκεκριμένο γεωγραφικό μήκος και πλάτος, ναι, αλλά καθένας μαζί εντελώς διαφορετικά πράγματα, άλλο ζω εγώ, άλλο εσύ, άλλο ο Μινέλος, όλο αυτό που είναι από πάνω, άλλος... καταλαβαίνει κανείς πόσο. Υπάρχουν δισεκατομμύρια διαφορετικές πραγματικότητες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κακό. Γιατί πολύ ο φασισμός είναι το να επιβάλλω εγώ ότι όλοι θα ζούμε την ίδια πραγματικότητα. Ναι. Αυτός είναι ο φασισμός.
Αυτό δηλαδή που συμβαίνει τώρα και σου λέει ο άλλος, ας πούμε, πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι αλλιώς, είναι φασισμός. Πρέπει και, για να ελευθερωθούμε, πρέπει ο καθένας να μπορεί να έχει την ελευθερία να ζήσει τη δική του πραγματικότητα που ναι. η ίδια του η ψυχή την ιδανική πραγματικότητα. Να ζήσει ναι. χωρίς να το επιβάλλει στον άλλον. Mm-hmm. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Και αυτό είναι η κοινωνία της αγάπης. Δηλαδή η αποδοχή της διαφορετικότητας. Ναι. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι το ίδιο. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι στο ίδιο επίπεδο. Δεν μπορούμε όλα αυτά. Αυτό που συμβαίνει στον πλανήτη αιώνες τώρα είναι ότι κάποιοι προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους πραγματικότητα στους άλλους. Με σκοπό βέβαια το κέρδος. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, όταν οι άνθρωποι καταλάβουν ότι έχουν δικαίωμα να ζουν διαφορετικά από τον άλλο, χωρίς να είναι εχθροί. Και χωρίς να χρειάζεται να ζωείς βάρος σου. Ακριβώς. Αρχίζει να περνάμε σε άλλη συνειδησιακή κατάσταση. Ναι. Αλλά βλέπεις τι γίνεται, αυτή η κριτική που κάνουμε όλοι. Όλοι το κάνουμε. Αυτός έκανε αυτό και μου έκανε εκείνο και μου έκανε το άλλο και δεν καταλαβαίνεις ότι ο άλλος είναι διαφορετικότητα, δική σου διαφορετικότητα. Δηλαδή, όλοι έχουμε κάνει. Βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, και λέει μ' άφησε η κοπελιά μου αυτό. Κάτσε με, εσύ δεν το έχεις κάνει. Σε άλλον. Δεν το έχεις κάνει. Ναι. Γιατί γκρινιάζεις το. Αυτό έχεις κάνει κι εσύ. Γιατί όταν το κάνεις εσύ είναι καλά και όταν το κάνουν είναι άσχημο. Γιατί, ας πούμε, νιώθεις άσχημα όταν σε απορρίπτουν, αλλά εσύ θες να απορρίπτεις. Από τη στιγμή που έχεις το δικαίωμα να απορρίπτεις, θα πρέπει να δεχθείς ότι θα σε απορρίψουν για σένα. Είναι έτσι. Και no problem. Δεν γίνεται όλοι με όλα και όλα αυτά. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να το σκοτώσει τον άλλον. Ούτε να το βρει, ούτε τίποτα. Έχει δικαίωμα να ζήσει όπως εκείνος θέλει. Και γενικώς μη συμβιβάζεστε με κάτι που δεν σας κάνει στη ζωή σας. Αν είναι, ας πούμε, μια δουλειά που σας φθείρει ψυχικά, φύγετε από αυτή τη δουλειά. Μα υπάρχει κρίση, δεν ξέρω τι θα λέτε από μέσα σας. Ας υπάρχει. Θα βρείτε κάτι το οποίο να είναι πιο κοντά στις ενέργειές σας, πιο κοντά στη χαρά σας, πιο κοντά στην ιδανική σας ζωή. Κρατήστε αυτό σαν φάρο, σαν πηξίδα. Εντάξει, την ιδανική μου ζωή. Γράψτε, άμα θέλετε, σε ένα χαρτί 5 πράγματα. Με τι ανθρώπους βρίσκεστε γύρω σας, την εμφάνισή σας πώς είναι, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε πιο συγκεκριμένο. Και κάθε μέρα, όταν ξεκινάτε τη μέρα σας, διαβάστε αυτό το χαρτί. Έτσι, πολύ γρήγορα, 5 bullets ή 5 φράσεις εν συντομία. Και θα δείτε ότι υποσυνείδητα πλέον κάνετε επιλογές στη ζωή σας και στην καθημερινότητά σας που σας πάει προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν είναι μαγικό αυτό. Είναι απλά προγραμματίζετε στο, ας το πούμε, εσωτερικό GPS. Πού θέλετε να φτάσετε και πού θέλετε να πάτε. Αν όμως δεν διαλέγετε εσείς και συνειδητά πού θέλετε να καταλήξετε, τότε κάποιος άλλος θα βρεθεί δίπλα σας να εκμεταλλευτεί αυτή σας την αδιαφορία τη δική σας, ας το πούμε έτσι. Μην θεωρείτε ότι η ιδανική σας ζωή είναι τούμα, είναι παρατραγμένο να το ζητήσει κανείς για να το ζήσει. Για να θέλετε να το ζήσετε, πάει να πει ότι υπάρχει δυνατότητα μέσα σας. Και εκεί βέβαια να πληρώσει και το ανάλογο τίμημα. Γιατί, όπως είπαμε, οι πιο πολλοί δεν θέλουν να κουραστούν. Ναι, ούτε πάει να πει ότι την πρώτη φορά που θα δοκιμάσεις, ας πούμε, να κάνεις, να μάθεις μια τέχνη, έτσι, να μάθεις χορό, ότι θα ξεκινήσεις η πρώτη φιγούρα, θα είναι και τέλεια. Προφανώς για να γίνει καλό και να το βελτιώσεις, πρέπει να το κάνεις ξανά και ξανά και ξανά, 100 φορές, 200 όσο χρειαστεί. Μην απογοητεύεστε εύκολα. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση πολλά πράγματα. Βλέπεις, ας πούμε, ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει κάποια στιγμή να κάνουν μια κουβή για τον παράδεισο. Ενώ σε όλες τις κουλτούρες, όλους τους πολιτισμούς οι άνθρωποι μιλάνε για τον παράδεισο, κανείς δεν κάνει τίποτα για να το ζήσει. Αλλά κάνουν το ακριβώς το ανάποδο. Ναι. Αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα. Και μετά παραπονιούνται γιατί δεν ζω το. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ περίεργο φαινόμενο. Και το βλέπεις, ας πούμε, και στις διακοπές, ρε παιδί μου. Πηγαίνει ο άλλος σε ένα μέρος, ας πούμε, για 10 μέρες. Όταν μπορούσε, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί κιόλα. Λοιπόν, και ενώ περνάει πάρα πολύ καλά και του αρέσει, δηλαδή, παράδεισος, μετά από λίγο λέει, άμα γυρίσω πίσω, βαριέμαι. Σαν να μην μπορεί να ζήσει ναι. τον παράδεισο και σαν να μην μπορεί να ζήσει να είναι ελεύθερος. Εκεί βέβαια πολλοί μιλάνε για προγράμματα που έχουμε μέσα μας. Mm-hmm. Ότι κάποιοι μας έχουν προγραμματίσει ναι. σε κάποια πράγματα. Έτσι, προχωρημένο, αλλά στην εποχή που ζούμε, δηλαδή, όλα παίζουν, όλα ανοιχτά είναι. Λοιπόν, ας το σκεφτεί κανείς γιατί δεν μπορεί να ζήσει στον παράδεισο. Τι είναι αυτό που τον κρατάει εδώ πέρα. Εγκλωβισμένο. Παράδειγμα, ακούω διάφορους και εγώ το λέω πολλές φορές. Πω πω θέλω να είμαι σε ένα τροπικό μέρος που πρέπει να πάρει όλη μέρα και. Ωραία, γιατί δεν πας. Ναι, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, περιμένεις να έρθει εδώ. Ο περισσότερος κόσμος δεν το κάνει γιατί το θεωρεί ότι δεν είναι δυνατό. Γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει σαν πιθανότητα και σαν επιλογή για να το επιλέξεις. Αν δεν ξέρεις στο σπίτι σου ότι υπάρχει ένα δωμάτιο κρυφό, για παράδειγμα, δεν θα δοκιμάσεις ποτέ να ανοίξεις την πόρτα να μπεις εκεί μέσα. Όταν κάποιος σου πει ότι αυτό είναι δωμάτιο, τότε θα κάνεις την κίνηση. Εντάξει, οπότε αντιληφθείτε την αλήθεια ότι τα πάντα υπάρχουν είτε καλά είτε κακά. Και το γνωρίζετε προφανώς από τη δική σας την εμπειρία. Και από εκεί και πέρα επιλέξτε πράγματα συνειδητά πλέον. Δηλαδή, κάντε πράξεις προς την κατεύθυνση που θέλετε. Θέλετε να είναι τροπικό νησί, πηγαίνετε στο τροπικό νησί για όσα θέλετε. Θέλετε να ξεκινήσετε ένα καινούργιο χόμπι, επιλέξτε το.
Αποφασίστε το και κάντε μετά ό,τι χρειάζεται. Πάρτε το σαν δεδομένο ότι έτσι είναι. Όχι ότι θα προσπαθήσω. Δεν έχει προσπάθεια. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Τελείωσε. Η προσπάθεια, όταν λες για κάτι θα δοκιμάσω και αν γίνει, δείχνει αμφιβολία μέσα σας. Και δεν τη θέλετε. Για κανένα λόγο. Μα ακόμα και αυτό που ζούμε αυτή την εποχή, και το ζούμε εδώ και 3 χρόνια, βλέπεις ότι όλοι θέλουν να κάνουν επανάσταση, αλλά όχι αυτοί οι άλλοι. Δηλαδή, ναι, δεν είναι ωραία έτσι. Πρέπει να κάνουμε κάτι, αλλά όχι εγώ. Να χτυπήσουμε. Να κουραστώ εγώ. Τι, με δίνουνε. Ναι. Δηλαδή, θέλουν όλοι να, μια αλλαγή χωρίς να κουραστούν. Ναι. Χωρίς να μπουν στη δικασία. Δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να τη φέρουν οι ίδιοι. Αυτή είναι η γνωστή επαναστάτη του καναπέ, δεν ναι. Αυτή είναι η γνωστή επαναστάτη του καναπέ, όπου μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου, αλλά από πράξη τίποτα. Εντάξει, κοιτάμε. Το πιο υγιές πάντως είναι ο κάθε άνθρωπος και κάθε ύπαρξη να κοιτάει από τη μεριά της τι μπορεί να αλλάξει. Στον κόσμο το δικό της και, και κατά συνέπεια συλλογικά. Και όσο γίνεται να αποφεύγει να αναλώνεται με το τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Όσο και να το κάνεις αυτό, δεν θα σε βοηθήσει και σίγουρα δεν θα αλλάξει τη ζωή σου. Ένας αρχαίος φιλόσοφος, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Πλάτωνας ή ο Επίκουρος. Ένας από τους δύο. Δεν θυμάμαι, συγχωρήστε με, αλλά δεν έχει και σημασία το όνομα. Σημασία έχει το τι κατέβασε και είπε. Είπε ότι μπορώ να καταλάβω τα παιδιά που φοβούνται το σκοτάδι, αλλά το τραγικό είναι να βλέπεις τους μεγάλους να φοβούνται το φως. Ναι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Και είναι, εγώ πιστεύω, θέμα συνήθειας αυτό. Ότι αν έχεις συνηθίσει όλη τη ζωή μέσα στη Μαωρίλα, δεν ξέρω τι, στην αρνητικότητα κτλ. Και έρθει κάποιος. Αυτό το βλέπω στις σχέσεις πολύ. Δηλαδή, πλησιάζεις ανθρώπους με όλη την καλή διάθεση και επειδή ο άλλος του φαίνεται περίεργο αυτό, δεν έχει συνηθίσει ανθρώπους έτσι να είναι δίπλα του χαρούμενοι και δεν ξέρω και εγώ τι. Αμέσως του έρχονται. Δηλαδή κλείνει ενεργειακά. Κατεβάζει μούτρα ή απομακρύνεται γιατί. Δεν μπορεί να πιστέψει το αυτονόητο. Ναι, δεν μπορεί να πιστέψει τη φύση του ανθρώπου ότι είναι να είσαι χαρούμενος και να είσαι μέσα στην ευτυχία και να είσαι γαλήνιος. Και, δηλαδή λέει ότι το θεωρεί αδύνατο στο μυαλό του αυτό να συμβαίνει στον ίδιο. Οπότε από τη στιγμή που το θεωρεί και αδύνατο, τελικά το βιώνει. Απομακρύνεται από σένα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και τελικά δεν βιώνει αυτή την παράλληλη πραγματικότητα που θα μπορούσε να βιώσει. Και αναγκαστικά εσύ μένεις και λες τώρα τι έγινε. Νιώθει ασφάλεια. Σε αυτό το που γνωστό, ξέρει. Σε αυτό που ξέρει. Γνωστό, ακόμα ναι. Και αυτό είναι μαυρίλα. Ακόμα και αυτό το βαρύνει κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Ξέρεις, μου έλεγε κάποια στιγμή σε μια έκθεση που είχα κάνει, είχα γράψει ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι δεν βγαίνουν από τη φυλακή τους. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει πολύ απλό. Γιατί μέσα στη φυλακή νιώθουν ασφάλεια. Ναι. Και υπάρχει και ψυχολογική εξήγηση γι' αυτό. Ξέρεις, οι φυλακισμένοι μετά από. Ήρθε ο Ζαν Τραπ! Έχουμε κόσμο, έλα. Λοιπόν, οι φυλακισμένοι μετά, όταν κάτσουν πολλά χρόνια στη φυλακή, δεν θέλουν να βγουν μετά έξω. Ναι, έχουν συνηθίσει. Μετά από 10 χρόνια, ξέρω, δεν αδειάζεται πολύ. Είναι ένα φαινόμενο. Πώς το λένε, ο δεσμοφύλακας είναι ο φίλος, το κελί είναι η ασφάλεια και ξαφνικά ο κόσμος, ο αντίθετος, είναι σου δημιουργεί φόβο. Mm. Λοιπόν, αυτό έχουν πάθει. Δηλαδή, όταν σου δίνει ένα χαμογελαστό, αυτό δεν έχει μιλάει. Ναι. Κάποιο πρόβλημα έχει, δεν είναι καλά. Μακριά, αφού μακριά. Όλοι είναι. Φύγετε, φύγετε. Γεια σου, Ζαν. Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε. Καλησπέρα. Πολλοί κόσμο σήμερα, ε. Ναι. Και πολλή κίνηση έξω. Καλά, εσύ τώρα. Πολλές αύρες, πολλά τραγαρίσματα. Αρχίσαμε. Στα σήμερα, ξέρω. Ήταν η Πανσέλινος. Να σου υπάρχει. Να σου πω, εσύ τώρα. Τι είναι αυτό που ήρθε, α πούμε, μισή ώρα πριν τελειώσουμε. Έλεγα να έρθω με το σκάφος μου, αλλά δεν μπορούσε σήμερα. Καλά, οκ. Okay. Την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, βάλε μας ένα τραγουδάκι, κύριε Μενέλα, μέχρι να συνδεθεί και ο Ζάνατο στα μικρόφωνα και αυτά. Δε με νοιάζει τι λες, δε με νοιάζει τι κάνεις. Μπορείς άμα θέλεις να φτάσεις ψηλά ή να κρυφτείς να πεθάνεις. Δεν έχω καιρό μαζί σου να χάσω. Τα όνειρα που για καιρό κυνηγώ για σένα δεν θα χαλάσω.
Λοιπόν, βγήκαμε στον αέρα, Μενέλα, είμαστε στον αέρα, μπράβο. Λοιπόν, welcome, Ζαν. Στην ώρα, όπως πάντα. Όπως πάντα. Ναι. Γιατί πού ήσουν, να είχε. Θα σου πω πει ότι θα φύγω σε 5-6 μέρες. Αφού πες να μην το πούμε αυτό. Δεν πειράζει, το λέμε τώρα στον αέρα. Α, καλά. Θα φύγω 5-6 μέρες να πάω να κάνω κάποιο συμβούλιο. Εντάξει, ξεκινάς να μας πεις τι έγινε. Ναι, θετικά θα έχουμε. Αστρικό είναι το συμβούλιο, αστρικό. Αλλά ξέρουμε και εμείς που δεν γνωρίζουμε. Θα ανεληφθώ, θα φύγω. Άρα. Για 5-6 μέρες και θα ξανάρθω. Το πρώτο κύμα πρέπει να είναι έτσι. Πρώτο κύμα, έρθος, δεν θα μας στείλει τώρα. Να σου πω, να σοβαρευτούμε. Όχι ότι ο Ζαν δεν είναι σοβαρός, αλλά είναι στο επίπεδο. Λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου για να. Είναι πολύ μπροστά, δεν μπορούμε να τον πιάσουμε, ρε παιδί μου. Παρά είναι μάλλον. Αυτό συνδέεται με διάσταση. Εμείς ακόμα παλεύουμε στην ΤΕΡΤ. Εντάξει. Να σου πω, για πες αυτό που έλεγες για τις βάσεις, τις υπόγειες. Μισό λεπτάκι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι στο chat έχουμε βάλει δύο βίντεο. Το ένα είναι με γραφικά και που δείχνει πως είναι περίπου η πέμπτη διάσταση, έτσι, που είναι ανθρώπινα σώματα βέβαια, σε άλλη πυκνότητα. Πιο εθέρια. Πιο εθέρια, ναι. Και είναι πολύ ωραίο γιατί σου δίνει μια. Είναι κανονική ηθοποίηση και τα λοιπά, απλά είναι πολύ ωραίο δοσμένο με επεξεργασία του βίντεο. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο, για να πάρετε έτσι μια γεύση πώς θα είμαστε σε λίγο, στον πλανήτη Γη. Το δεύτερο βίντεο είναι με, να μας πει ο Ζαν λιγάκι, είναι με τον Ομπάμα. Είναι με τον Ομπάμα, το οποίο έχει γίνει κάποιο θέμα με αυτό το βίντεο. Μπήκε, το κατεβάσανε, κάποιοι προσπαθήσαν να το ανεβάσουν πάλι και τώρα μαθαίνω ότι ξανακατέβηκε. Το βρήκαμε, το βρήκαμε το βίντεο. Δεν ξέρω να το πούμε. Το βρήκαμε. Απλά πες μας τι ακριβώς είναι. Ναι, δείχνει έναν υποτίθεται μυστήριο τύπο φρουρά του Ομπάμα σε μια συγκέντρωση που είχε εκεί πέρα. Μια, δεν ξέρω τι. Στο Ισραήλ, νομίζω. Στο Ισραήλ ήταν. Έτσι νομίζω. Ναι, και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάποια περίεργη μορφή. Βατραχάνθρωπος. Σαυράνθρωπος, θα έλεγα. Γιατί δεν είναι σαυράνθρωπος, όλοι. Ήταν κάτι μεταξύ σαύρας και ανθρώπου. Στην αρχή είχαν μπει κάποιες φωτογραφίες, μετά ανέβηκαν τα βίντεο. Και αποδείχθηκε τελικά μετά από αυτά τα κατεβάσματα ότι όντως είναι αληθινό το βίντεο. Γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι και μούφες, έτσι. Ναι, ναι. Είναι πλαστά, πώς να τα πούμε. Υπάρχουν όμως και τα αληθινά. Δηλαδή, ναι, αυτό γιατί είναι αληθινό. Σε 10 βιντεάκια που θα δείτε, τα 2 είναι αληθινά. Τα 8 είναι φτιαχτά. Εμένα ξέρετε μου κάνει εντύπωση αυτό το βίντεο. Αυτό κυκλοφόρησε μες στον κόσμο. Δεν τον είδε κανένας. Να πει ο παρατηρητής είναι αυτός. Και να το δει. Εσύ αν τον έβλεπες θα κάνεις κάτι. Τι θα φωνάζεις, σαύρα, σαύρα. Πιάστε τι είναι. Πες μου τι θα έκανες. Να την πράσεις. Δεν θα έλεγες τίποτα απλά. Θα έκανες πως δεν το είδες και τελείωσε το θέμα. Δεν νομίζω, του μίλαγα. Τώρα μεγάλα γεια. Τώρα αν σου μιλάει για αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν μου μιλήσει. Τέλος πάντων. Ο Μάικ νομίζω το έχει ανεβάσει. Το έχω βάλει στα παιδιά, ναι. Όπως θα δουν και άμα το τρέξουν λίγα το βιντεάκι, θα δουν ότι ο κύριος αυτός, τέλος πάντων, καθώς μιλάει ο Ομπάμα, είναι ιδιαίτερα, φαίνεται έτσι, να έχει μια περίεργη συμπεριφορά, να κοιτάει δεξιά-αριστερά όλη την ώρα. Σαν να μην μπορεί να. Κάποιοι λένε ότι. Ασφάλεια, ρε παιδί. Κάποιοι λένε ότι είναι για τον Ομπάμα να προσέχει τι λέει ο Ομπάμα. Δηλαδή, προσέχει τον Ομπάμα, όχι σαν ασφάλεια δική του, απλά μην πει κάτι που δεν πρέπει. Τώρα, κανείς δεν ξέρει βέβαια τι και πώς. Αυτό το κακό είναι, δεν ξέρουμε τίποτα. Λοιπόν, θα μας πεις τώρα για τις βάσεις, τις υπόγειες. Ναι, το βλέπεις Κώστα το βιντεάκι με το που κοιτάει συνέχεια όλη την ώρα δεξιά-αριστερά στο 1 και 5. Για τις βάσεις υπόγειες, ναι, υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, εντάξει, πέρα από τις βάσεις που ξέρουμε κάποιων κυβερνήσεων σκοτεινών, δεν ξέρω τι, που γινόντουσαν διάφορα πειράματα στο Dulce, όπως λέει, στην Αμερική και τα λοιπά, Νεβάδα και κάποιες άλλες. Άρια 51 και τέτοια. Άρια 51 και ναι. Εκεί γινόντουσαν διάφορα πειράματα και υπήρχαν άνθρωποι που εργαζόντουσαν σε αυτά. Και δεν υπήρχαν μόνο άνθρωποι, υπήρχαν και άλλες φυλές εξωγήινων και τα ρέστα. Πέρα από αυτές όμως τις βάσεις, ας πούμε των σκοτεινών, σε εισαγωγικά, υπάρχουν και βάσεις άλλων φυλών εξωγήινων, Σύριων, Ανδρομέδιων, Πλειάδιων, σε διαφορετικά μέρη του πλανήτη, που είναι και αυτά στη διάσταση που ανέφερες, όπως είναι η Κουφιαγή, την Πέμπτη δηλαδή, από τα οποία μπορούν και παρακολουθούν τη Γη, παρακολουθούν κάποια γεγονότα. Τι είμαστε, Big Brother είμαστε δηλαδή. Κάτω και γελάμε. Αυτό είναι το μας. Μόνο σίγουρο ότι είμαστε Big Brother. Το θέμα είναι ότι. Ναι, το θέμα είναι ότι ο κόσμος ήξερε, αν το ήξερε και αυτό, ότι υπάρχουν μόνο ας πούμε βάσεις των αρνητικών και των κυβερνήσεων, των σκοτεινών κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν από την αντίστοιχη πλευρά και οι άλλες βάσεις. Η φωτογραφία έχουμε βάλει στα παιδιά, θα το ξαναβάλω και τώρα στο chat, να δούνε περίπου πόσες θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Στα οποία γίνονται, υποστηρίζεται ο πλανήτης με χίλιους δύο τρόπους. Είτε αποφεύγεται κάποια πυρηνική επίθεση από διάφορα μέλη κράτη. Αυτό που λες τώρα με τα πυρηνικά, ναι. Εσύ έχεις ένα site το οποίο ανεβάζεις τα μηνύματα της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας. Ναι, το έχουμε βάλει στο βιβλίο. Ωραία. Εκεί λοιπόν μέσα λένε αυτοί ας πούμε, ότι έχουν αποτρέψει πάρα πολύ τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ. Ναι.
Λοιπόν, ωραία. Ένα που διάβαζα τώρα τελευταία. Το ότι δεν πρόκειται να συμβεί σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό να το ξέρουν όλοι, εντάξει, να μην νιώθουν κανένα φόβο μέσα τους. Γεγονότα έχουν συμβεί πολλά τα οποία να προκαλέσουν μια τέτοια κατάσταση, μια έναρξη ενός τρίτου παγκοσμίου. Αλλά επειδή. Κάτι μπάστα γίνεται αυτές τις μέρες με το Βιετνάμ. Γίνεται συνέχεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τη μία στη Συρία, την άλλη μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας. Στην Κορέα. Στην Κορέα, ναι. Την άλλη στην Κορέα, την άλλη που απειλεί τώρα την Αμερική με. Πετάξατε κάτι stealth από πάνω και το πρέπει να απειλεί αυτή. Λοιπόν, εγώ διάβασα τώρα για κάτι άλλο που θέλω να μου πει. Γιατί εγώ δεν ξέρω. Με χαζό. Διαβάζω κάτι, πού να ξέρω τώρα. Ένα χαζό εσύ και ένα εγώ, δύο χαζό. Ναι, εγώ με χαζό. Λοιπόν, λένε αυτοί. Διάβαζα λοιπόν ότι αυτέ οι πυρηνικέ εκρήξει. Ανοίγουν πύλες. Πύλες στην τέταρτη διάσταση που από εκεί πέρα μέσα περνάνε άλλες οντότητες. Ναι, ισχύει αυτό. Γενικώς διαστρεβλώνεται το χωρόχρονο. Ό,τι είχε γίνει, λένε και παλιότερα με την Ατλαντίδα. Που επειδή ουσιαστικά υπήρξε σαν μια τρύπα στο όλο χάρτη, έτσι, ενεργειακή, ότι κάποιες οντότητες άλλου πλανήτη, άλλου σύμπαντος, άλλου συστήματος, άλλης ενέργειας κιόλας και άλλης διάστασης, μπορέσανε και μετέβησαν στον πλανήτη μας. Και από τότε έχει γίνει ό,τι έχει γίνει το αντούρι, το μεγάλο. Δηλαδή, υπήρξαν. Άρα λοιπόν, αυτοί που θέλουν να γίνει ένας πυρηνικός πόλεμος είναι οντότητες οι οποίες θέλουν να ανοίξουν τρύπες. Δεν ξέρω αν ο λόγος είναι αυτός για να ανοιχτούν οι πύλες ή όχι. Αυτό προσπαθούσε και το ΣΕΡ να το κάνει ούτως ή άλλως. Δηλαδή, να μεταπηδήσουμε στον χωρόχρονο, έτσι. Το οποίο επίσης δεν επιτρέπηκε. Ο λόγος που θέλουν να κάνουν τον παγκόσμιο πόλεμο, όπως και κάθε παγκόσμιο, είναι γιατί πρώτα απ' όλα από όλο αυτόν τον αρνητισμό τρέφονται. Για όποιες οντότητες είναι, είτε είναι ερπετοειδής, είτε είναι εγκρή, είτε μπλε, δεν ξέρω τι είναι. Και πέραν τούτου, θέλανε τουλάχιστον να μειώσουν τον πληθυσμό της γης κατά ένα 90%, γιατί θεωρούν ότι είμαστε υπερπληθείς. Οπότε λέει, διώξε τους 9 στους 10, να ξεμπερδεύουμε, τους άλλους βάλτε σε ένα φέμα κάμπου μέσα, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτά όλα προσπαθούσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μέσω της διατροφής, μέσω του νερού, μέσω των αεροψυκασμών. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Το λέμε και το ξαναλέμε, να μην φοβάται ο κόσμος για ένα παγκόσμιο, ασχέτως τις προκλήσεις που γίνονται και τα γεγονότα. Το σύστημα καταραίει αυτή τη στιγμή και το αντιλαμβάνονται όλοι, και αυτές οι 13 οικογένειες των Ιλουμινάτη και των Ορίδερων. Ποιοι είναι αυτές οι 13 οικογένειες? Είναι Rothschild, είναι 1000 ονόματα, θα σταυρώ τώρα. Rockefeller. Είναι 13 οικογένειες σαν πλανήτη. Είναι ο Γιάννης. Αυτή είναι Λέο Λένον. Μέσα. Να το πούμε και αυτό για το. Δεν ξέρω αν ακούσατε για το Γκόγκαλ ότι πήγε εισαγγελέα και κατηγορήθηκε για 6 αδικήματα. Κακουργήματα, μάλλον. Καλά, έχει κατηγορηθεί πολλές φορές και. Τέλο πάντων. Κατηγορηθεί, εντάξει. Όπως και να έχει. Είναι επίσης ένα όνομα απλά που μου ήρθε τώρα και το ανέφερα. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, παιδιά. Αυτοί τα λένε. Εμείς παίρνουμε την ευθύνη. Κοίτα, εμείς είμαστε τις νομοσπονδίες του Γαλαξιακού Φωτός. Οπότε δεν έχετε ιδέα. Δεν έχουμε φόβο μέσα μας. Μου έλεγε ο Ζάρης. Οπότε και να σε συλλάβουν εσένα, δεν μπορούν. Ας μας συλλάβουν. Πάντως που είμαστε εξωγήινοι, παρακαλώ. Φέρετερο. Αυτό το έχεις κάνει εσύ. Ναι, το έχουμε κάνει. Μου έλεγε ο Ζάρης την άλλη φορά, μου λέει, βγάλουμε μια σημαία της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας. Ξέρετε ένα σήμα, θα σας το βάλω τώρα να το δουν τα παιδιά. Να κατέβουμε στο Σύνταγμα, λέει, στην πορεία. Λέμε, θα γίνει αυτό. Αυτό θα γίνει, είναι βέβαιο. Έτσι. Απλά πρέπει να βρούμε τη σημαία. Όχι, πες πάλι την ιστορία αυτή που σε πήρανε, σε συλλάβανε. Τίποτα. Επειδή είχα μια μηχανή παλιά και πήγαινα χωρίς κράνη και είναι ψιλοκαθαρό αίμα αυτό. Και είχα βάψει και το κεφάλι μου κάπως τυγρέ με βαφή μάλλον και ήταν πέσμα, τραβούσε προσοχή. Δεν πήρα το κράνο. Όχι, δεν πήρα το κράνο. Ήταν τράβαγε το βλέμμα. Δεν το βλέπει αλλού αυτό. Και με βλέπανε και σε τέτοιο μηχανάκι πάνω και ήμουν χαρά του ζητά. Με το που με βλέπανε, με σταματάγανε. Δεν είχα και πινακίδα πάνω, με φέρανε στο τμήμα. Και όταν με είχαν πάρει μια φορά με ένα φίλο μου και μου λένε εσύ τι είσαι και τα λοιπά, του λέω εξωγήινος. Και ψιλοκόλλησε ο άλλος. Δηλαδή σου λέει τώρα δεν είναι κάτι που περιμένει να ακούσει. Και όταν μετά μου το πήρε μεταξύ βαρύ και αστείο, δηλαδή και από πιο αστρικό, ξέρω εγώ, από ποιο σύστημα είσαι και πιο γαλαξία και τα λοιπά, του λέω από πλειάδες μάλλον, του λένε πιο πέρα, λίγο πιο μακριά. Α, και μου λέει από πλειάδες, μάλιστα. Υπήρχε ενδιαφέρον πάντως. Υπήρχε ενδιαφέρον, ναι, μεταξύ. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι όταν λες τέτοια πράγματα πια σε κάποιους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Τα αφουγκράζονται, τα ακούνε με ευχαρίστηση. Το ενώ παλιά προβληματίστηκε μετά. Σίγουρα το θέλει. Αφού είχατε είχα πάει και εσύ στα ασφάλεια και πάλι του έλεγε και δεν ξέρω. Άλλα, ναι, έχω πάει πολλές φορές. Ναι. Το αστείο όμως ήταν ότι στο τέλος που μου λέει θα μας πει ότι είσαι εξωγήινος, ηρωνικά κάπως και τα λοιπά. Και του λέω με πολύ σοβαρό ύφος, γιατί δεν συνηθίζω να είμαι σοβαρός, αλλά το είπα με πολύ σοβαρό ύφος. Του λέω και αν είμαι. Και εκεί πέρα ξέρετε λίγο πάγωση η ατμόσφαιρα.
Και αυτό με το που είχαν πάει στην ασφάλεια και του έλεγε: εγώ δεν ανήκω στη γη και δεν μπορεί να μου κάνετε τίποτα. Ναι, μου λέγανε: θα σου κόψουμε κλίση 1000 ευρώ, δεν έχει δίπλωμα, δεν έχει ασφάλεια, δεν έχει τίποτα. Του λέω: κόψτε μου ό,τι θέλετε. Λέω: ούτω ή άλλω το οικονομικό σύστημα τώρα θα πέσει. Εγώ αλλάζω διάσταση, οπότε δεν θα υπάρχω καν εδώ πέρα. Μου λέει: τι θα αλλάζει, δηλαδή, διάσταση, τι είναι αυτά που λες και δεν ξέρω και εγώ τι. Λέω: καλά, κάτι θέλετε, λέω: κόψτε μου. Και ακριβώς το γεγονός ότι δείχνει ότι δεν φοβάσαι να σου κόψει άλλο πρόστιμο, εντάξει. Δεν σε αγγίζει κάτι. Δηλαδή, όχι πρόστιμο δεν μου κόψαν, δεν μου κάνουν και κάτι. Δεν μπορούν πλέον να σε βλάψουν, γιατί προσπαθεί αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον όσοι είναι ταυτισμένοι με την εξουσία, ασυνείδητα ή συνείδητα, να σε ελέγξουν μέσω του φόβου. Όταν λοιπόν δεν μπορούν με το μοναδικό όπλο να σε ελέγξουν, ξαφνικά αρχίζουν και φρικάρουν. Δηλαδή και... Γιατί δεν φοβάται αυτός. Ναι, δεν ξέρει πώς να σε χειριστεί, τι να του κάνουν, να το χτυπήσω. Δεν μπορεί κάτι να κάνει εκείνη τη στιγμή και μπλοκάρει το μυαλό του. Κάπως έτσι το δημιουργεί βραχυκύκλωμα αυτό. Του χαλά το πρόγραμμα. Ναι, το βγάζει λίγο από το Matrix, τον κάνει να σκεφτεί και δεν θέλει. Ωραία. Έχουμε τραγουδάκι να ακούσουμε. Αμέ, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και παρεχόμαστε έτσι για το τέλος της σημερινής εκπομπής που ο Ζαν ήρθε στο τέλος. Είναι επίτιμος καλεσμένος. Ναι, ναι.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πέρασε η ώρα, ρε, σε γρήγορα, δεν κατάλαβα τίποτα. Ρε. Τι έγινε, παιδί, ήμασταν τεταρτοδιάστατε σήμερα, ο χρόνος είναι αλλιώς. Ναι, ο χρόνος γενικά είναι αλλιώς. Περνάει πιο γρήγορα. Ο πραγματικός χρόνος είναι 16 ώρες, μας λένε. Κάποιοι, δεν είναι 24 πια. Και θα αρχίσει σιγά σιγά να κατεβαίνει, μέχρι να φτάσουμε στο 0. Και πότε προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Όταν φτάσουμε στο 0, θα μπούμε στην επόμενη διάσταση την Πέμπτη. Γιατί η Πέμπτη βασίζεται στο τώρα. Στο παρόν, σε αυτό που είμαστε τώρα. Αυτό ζούμε. Τώρα μιλάμε εδώ πέρα, έτσι. Αυτό θα ζούμε. Δεν θα ζούμε ούτε μέλλον ούτε παρελθόν. Όπως λέει και. Πώς το λέω, ο Δαλάη Λάμα, το έχει πει αυτό, νομίζω. Ότι δύο μέρες λέει μόνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τη χθεσινή και την αυριανή. Ακριβώς. Μόνο στο τώρα μπορεί να ζει. Και λένε λοιπόν, να τελειώσουμε εδώ πια φιλοσοφικά, ας πούμε, ότι το λάθος που κάνουμε όλοι εμείς και είμαστε νεκροί είναι ότι σκεφτόμαστε ή το παρελθόν πολύ, τι βλακίες κάναμε, ή τι θα κάνουμε στο μέλλον και αγχωνόμαστε και τελικά δεν ζούμε ποτέ. Ακριβώς. Είμαστε ζόμπι. Πολύ σωστό. Βράδυ. Γι' αυτό θα ζούμε στο παρόν. Ωραία, στο παρόν. Θα πάμε για καφέ, λέτε τώρα. Στο παρόν τώρα, στο εδώ. Παρόν. Ωραία. Να σου πω, έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Όχι, ρωτάει ένα ακροατή. Απλώς λέει: Βάσιλες, μας το περνάτε στο χαλαρό και πάμε για αφανισμό. Και το απαντώ ότι δεν πρόκειται για αφανισμό. Απλώς ότι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες ψυχές αλλάζουν σταδιακά διάσταση, έτσι, πεδίο. Και αυτό... Συνείδηση είναι, δεν είναι κάποιο πεδίο. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται. Ναι, εσωτερικά βιώνεται αυτό που είπε ο Χρήστος, ότι αλλάζει η συνείδησή σου, αλλάζει η συνειδητότητά σου και το αντιλαμβάνεσαι και εξωτερικά σαν αλλαγή διάσταση. Από τη στιγμή που βλέπεις διαφορετικό τον κόσμο, ο κόσμος είναι διαφορετικός. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μόνο εσύ. Και ζεις την πραγματικότητά σου. Για αφανισμό, όχι, δεν ξέρουμε κάτι. Αν συμβεί, καλή τη ώρα. Έτσι κι αλλιώς. Εφήμεροι είμαστε όλοι που λέτε. Ναι, σιγά το. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, τίποτα δεν παθαίνουμε. Είμαστε αθάνατες ψυχές. Μην μασάτε να πούμε. Immortal, όλοι. Έτσι κι αλλιώς. Ούτως ή άλλως. Το σώμα μας είναι το αμάξι μας. Αλλάζουμε αμάξι και το σκάφος μας. Όπως λέει και μια φίλη μου, έχουμε αφήσει σκελετούς εδώ πέρα κάτω, λέει. Που δεν έχουμε βρει κιόλας. Θα εμφανιστούν όλοι. Ναι, λοιπόν, άλλα έχουμε άλλα νέα. Πες μας τα τελευταία μηνύματα. Έχουμε πολλά νέα, αλλά τα κρατάμε για την επόμενη εβδομάδα να αφήσουμε σε αγωνία τους ακροατές. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Δεν θα τα πούμε όλα σήμερα, γιατί είναι πάρα πολλά. Δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα έρθει και εσύ από την αρχή ή θα στο τέλος πάλι. Την άλλη εβδομάδα έχω έρθει και μία ώρα πριν να προετοιμαστώ. Α, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί σήμερα μας την έκανες. Δεν φταίω εγώ. Είπαμε. Ήθελε να τραβήξει εντυπώσεις, γι' αυτό ήρθε τελευταία στιγμή. Να τραβήξει όλη την προσοχή. Λοιπόν, πες τα τελευταία νέα από την Γαλαξική Ομοσπονδία. Τα τελευταία νέα, είπαμε, οι ενέργειες αλλάζουν κατά πολύ. Όπου να είναι, προχωράμε στην αποκάλυψη των εξωγήνων. Εντάξει, αυτό το μήνα. Αυτό το μήνα, το Απρίλιο. Απρίλιο, από, ναι, από 22 και μετά που θα βγει το ντοκιμάντερ, ξέρουμε ότι θα πέφτουν μπαμπαμ οι ειδήσεις και τα γεγονότα. Ήδη χτες έγινε αυτό με το CNN που είπαμε και στα παιδιά. Εντάξει. Ανακαλύφθηκε και μια. Ancient Temple. Ότι ένας ναός της αρχαίας Σουμέρη νέα ανακαλύφθηκε. Τώρα στα αγγλικά το διάβαζα το κείμενο. Και είναι πολύ μεγάλη. Και θα βρεθούν και αντίστοιχοι, αντίστοιχα μέρη και στην Αίγυπτο και παντού, έτσι. Που θα έχουν βρήματα μέσα και αποδείξεις εξωγήινων πολιτισμών και τα λοιπά. Αυτό δεν χρειάζεται και πολύ. Δηλαδή, ξέρουμε ας πούμε, ότι έχουμε στην αρχαία Αίγυπτο είχαν ηλεκτρισμό, είχαν μπαταρίες, τα πάντα. Ξέρουμε ότι οι ελληνικοί ναοί είχαν πόρτες αυτόματα. Ναι, τα απλώς, ξέρουμε αυτά. Δεν απλώς είναι υπολογιστές. Κάτω είχαν... από τη σφίγγα και τα λοιπά λένε ότι υπάρχουν και πύλες για να αλλάξεις πάλι αυτά. Και να πούμε, Μάικ, ότι ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα στη λίμνη του Βοστόκ, στην Ανταρκτική, οι επόμενες, γιατί εκεί πρέπει να σταματήσει λόγω παλιότερα. Αλήθεια. Ναι, πριν 6 μήνες. Οπότε σταματήσαμε, περιμένουμε και εκεί οπότε πέρα. Ξεκινάνε εκεί εκπαιδεύσει. Ναι, αλλά τώρα εσύ ξέρεις και λες κάτι, αλλά αυτός που ακούει δεν ξέρει. Τι γίνεται στη λίμνη του Βοστόκ εκεί πέρα. Στη λίμνη του Βοστόκ ανακαλύφθηκε μία λίμνη υπόγεια 4 χιλιόμετρα με νερό το οποίο έχει κάποιες μέσα εξωγήινες μορφές ζωής, στυλ βακτηρίων. Προσπάθησαν οι επιστήμονες, φτάσανε μέχρι τη λίμνη. Αλλά σταματήσανε τις εργασίες για 6 μήνες γιατί εκεί υπάρχει παγετώνας. Και καλά. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε πάλι. Εκεί δεν λένε ότι βρήκαν κάτι σαν διαστημόπλαιο κάτω στη λίμνη, κάτι βρήκαν εκεί. Έχουν βρει κάτι, αλλά ακόμα δεν το έχουν πει. Αυτό θα είναι μαζικές, εγώ πιστεύω. Θα είναι μαζικές ανακοινώσεις. Και οι ανακαλύψεις και οι ανακοινώσεις. Ναι. Έχει βρεθεί ένα σκάφος. Ωραία. Το οποίο δεν ξέρουμε από πότε χρονολογείται, έτσι. Okay. Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο τέλος. Εντάξει, την επόμενη Παρασκευή θα πούμε περισσότερα. Εγώ θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι πολύ παλιό, πάρα πολύ παλιό, από τους Ορίωνες, το οποίο λέγεται Κουρδιστά Ανθρωπάκια. Γιατί καλά είναι και εξωγήινοι, καλά είναι και όλα αυτά, αλλά αν δεν κάνουμε ένα ταξίδι στην αφοβία,
να φύγουμε δηλαδή από αυτό το κούρδι που μας έχουν κάνει για να πιστεύουμε όλη αυτή την ανοησία, το μόνο που υπάρχει είναι οι τράπεζες, το χρήμα, ναι, η εξουσία και όλα αυτά. Να, δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή το να είμαι σκλάβος και να ανακαλύψω ότι υπάρχουν και άλλοι κόσμοι δεν μου λέει τίποτα. Θέλω να είμαι ελεύθερος και από τους ζωά αυτούς. Και η ελευθερία ξεκινάει από τη στιγμή που σταματάμε να φοβόμαστε. Αυτό έχω να πω. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι λέγανε από πολύ παλιά κάποιοι που τους λέγανε Ορίωνες και είχαν γράψει ένα τραγουδάκι που λεγόταν Κουρδιστά ανθρωπάκια. Με αυτό σας χαιρετάμε. Να είστε καλά. Δευτέρα με άλλο θέμα. Και καλή συνέχεια.
άχρηστα ανθρωπάκια κάνουνε τη γη κομμάτια. Stop.